σήμερα βλέπουμε ότι όχι μόνο αντιστέκονται ιδιαιτέρως οι ρασοφόροι σε αυτή την πανέρωση του οικουμενισμού, αλλά υπάρχει σιωπή, υπάρχει συμπόρευση με την πανέρωση και μάλιστα διώκονται οι αγωνιστές πατέρες και οι λαϊκοί, οι οποίοι δεν θέλουν καμία κοινωνία με την αίρεση. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην εκκλησιαστική ιστορία μας. Και θα γίνεται όλο και χειρότερο. Οπότε καλούμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, εν πρώτης να διασφαλίσουμε την πίστη μας, τους εαυτούς μας, με την κοινωνία, με την κοινωνία της αιρέσεως, να μην είμαστε κοινωνικοί με την αίρεση και με τους αιρετικούς, και σε δεύτερο χρόνο, με τον πνευματικό μας αγώνα που θα κάνουμε, τον προσωπικό αγώνα του κάθε μυαλού, να μπορέσουμε να ωφελήσουμε και τον συνάνθρωπό μας. Τους χριστιανούς, τους ορθόδοξους, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην αίρεση εν αγνία τους οι πιο πολλοί, διότι εμείς όλοι γνωρίζουμε για τη σύνοδο της Κρήτης που έχει γίνει πριν από 2,5 χρόνια στο κολυμπάρι της Κρήτης, αλλά υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν και αν έχουν ακούσει δεν γνωρίζουν τι έγινε. Υπάρχει λοιπόν εσκεμμένος μεγάλη άγνοια, η οποία καλλιεργείται κυρίως από τους επισκόπους, διότι δεν τους συμφέρει τους επισκόπους και τους ιερείς να ξυπνήσει ο πιστός λαός, διότι τότε θα πρέπει και αυτοί να αναλάβουν ένα πνευματικό αγώνα και να πάνε κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στην εκοσμίκευση της Εκκλησίας και στους ισχυρούς της γης. Εμείς λοιπόν πρέπει να επικεντρώσουμε τον αγώνα μας στο προσωπικό μας επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο εκκλησιαστικά. Δηλαδή να παλέψουμε την αίρεση όπως την πάλευαν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό και θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων, στους βίους τους, το πώς αυτοί αντιμετώπισαν τις αιρέσεις, το πώς αντιμετώπισαν τους αιρετικούς, το πώς αντιμετώπισαν τους τότε χριστιανούς οι οποίοι δεν γνωρίζανε και το τι αγώνα έκαναν και πώς διεξήχθη ο αγώνας, για να μπορέσουμε από το παράδειγμά τους να κάνουμε και εμείς το ίδιο, αφενός μεν για να μπορέσουμε να ομολογήσουμε σωστά και αφετέρου να μην πέσουμε σε πλάνες που δυστυχώς βλέπουμε ότι και στον χώρο της αποτυχήσεως έχουν βγει διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι δεν διδάσκουν τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων, αλλά ακολουθούν δικές τους διδασκαλίες, όπως είναι παραδείγματος χάρη ότι ο 15ος κανόνας, ο οποίος κωδικοποιεί τον αγώνα των Αγίων Πατέρων με την διακοπή κοινωνίας των αιρετικών, που υποστηρίζουν ότι είναι δυνητικός. Έτσι, ή αυτοί που μιλάνε για άκυρα μυστήρια, έτσι ώστε να λέμε ότι δεν υπάρχει πλέον εκκλησία αφού έχουν χαθεί τα μυστήρια και η ερωσύνη, και ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μια δικιά μας εκκλησία. Αυτό στην ουσία σημαίνει άκυρα μυστήρια. Δηλαδή όταν λέμε ότι χάνεται αυτόματα η χάρη και η ερωσύνη από την εκκλησία, από τους αιρετικούς, οι οποίοι δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα, τότε σημαίνει ότι αφού δεν υπάρχει η ιεροσύνη, πρέπει να αναστήσουμε την Εκκλησία, να κάνουμε αυτό που κάνουν οι ΓΟΚ δηλαδή, να κάνουμε δικές μας επισκοπές, δικούς μας επισκόπους και να διορίζεται αυτό το κακό που ήδη έχει ξεκινήσει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να όλοι μας να κάνουμε είναι εν πρώτης να ανατρέξουμε στα παραδείγματα των Αγίων. Και ένα παράδειγμα φωτεινό, το οποίο είναι φάρος για εμάς, είναι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής έζησε τον 7ο αιώνα. Την εποχή που υπήρχε ο μονοφυσιτισμός, μονοθελητισμός, υπήρχε η αίρεση του μονοθελητισμού και του μονοενεργητισμού. Ήταν ο μοναδικός, είναι ένας από τους θεολόγους της Εκκλησίας μας, ο οποίος όχι μόνο διέπρεψε πάνω σε θεολογικά θέματα, αλλά και σε πνευματικά θέματα. Ήταν μεγάλος θεολόγος. Όλη η 6η Οικουμενική Σύνοδος βασίζεται στη δικιά του θεολογία και του Αγίου Σοφρονίου Ιεροσολύμου, αλλά κυρίως στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου. Και για μας είναι ένας οδοδείκτης το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κατάσταση, την σημερινή αίρεση του οικουμενισμού.
Φυσικά υπάρχουν και άλλοι πατέρες όπως ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς και όλοι αυτοί οι πατέρες που ήταν ενάντια στις αιρέσεις που τότε υπήρχαν, αλλά ιδιαίτερος ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος είχε απομείνει κάποια στιγμή και μόνος του, είναι ένα, για μας ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να το προβάλλουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλους αυτούς που κατηγορούν όλους εμάς ότι είμαστε, έχουμε μείνει μόνοι μας, ότι είμαστε μια κούφτα άνθρωποι, ότι κάνουμε σχίσμα στην Εκκλησία, ότι βρισκόμαστε εκτός Εκκλησίας, ότι επειδή το πλήθος έχει συμπορευτεί με την αίρεση, ποιοι είμαστε εμείς για να βγούμε μπροστά και τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Όλες αυτές οι ερωτήσεις απαντιόνται από τον βίο του Αγίου και από τα πεπραγμένα του. Οπότε, εγώ έκανα μια μικρή εισαγωγή. Θα μας πει ορισμένα πράγματα ο Πάτερ Χαρίτων για το βίο του Αγίου και το τι έκανε, εν περιλήψη. Και μετά θα έχετε κι εσείς την δυνατότητα να μου ρωτήσετε και να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις και να κάνουμε το διάλογο, αυτό που πάντα κάνουμε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής είναι ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα της θεολογίας. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 500, από εδώ θα πούμε μία σύντομη βιογραφία, λίγο τη ζωή του, να δούμε και την πορεία του, για να μπούμε μετά στην διδασκαλία του. Δεν θα αναλύσουμε τώρα θεολογικά θέματα, αλλά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν εμάς ως προς την αποτύχηση, η κοινωνία δηλαδή με τους αιρετικούς και το θέμα της οικονομίας, δηλαδή την εκκλησιαστική κοινωνία και την οικονομία θα εξετάσουμε. Γεννήθηκε το 580 στην Κωνσταντινούπολη, από πλούσια και πολύ έτσι ευκατάθεστη οικογένεια. Έλαβε πολύ μεγάλη μόρφωση και αυτό φαίνεται από τα έργα του τα ίδια. Διακρίθηκε για τη σοφία του, τη σύνεσή του και τις πολλές του ικανότητες και ο ίδιος Αυτοκράτορος τον τίμησε με το μεγαλύτερο αξίωμα που υπήρχε στα βασίλεια μέσα, του αρχιγραμματέα θα λέγαμε, του πρωτοασικρίτη. Και ήταν και σύμβολος του Αυτοκράτορος Ηρακλείου. Και όλες οι αποφάσεις σφραγίζονταν με τη γνώμη του Αγίου Μαξίμου. Και όχι μόνο για θεολογικά, για πολιτικά, για κοινωνικά θέματα, γιατί είχε πολύ μεγάλη ευρεία γνώση και ικανότητα ο Άγιος Μάξιμος. Τότε όμως εκείνη την εποχή αρχίζει να μεταδίδεται όλο και περισσότερο η αίρεση του μονοφυσιτισμού, η οποία αρχίζει να ολόκληροι λαοί να ακολουθούν τον μονοφυσιτισμό, και ολόκληρες επαρχίες, οι οποίες παλιά ανήκαν στον Βυζάντιο, να αποκόβονται. Όπως η Αρμενία, η Συρία, η Αίγυπτος, όλα αυτά ήταν ενωμένες με την μεγάλη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οπότε τώρα δημιουργείται ένα θέμα όχι μόνο θεολογικό, αλλά και γεωπολιτικό, θα λέγαμε. Και έτσι αρχίζουν τώρα και οι βασιλείς οι αυτοκράτορες να προσπαθούν να βρουν μία λύση. Να συμβιβάσουν τα πράγματα, τους Ορθοδόξους με τους μονοφυσίτες. Και την αρχή δυστυχώς την έκαναν οι Πατριάρχες. Ο πρώτος που κάνει αυτό το συμβιβασμό, θα λέγαμε τον θεολογικό συμβιβασμό της εποχής εκείνης, είναι ο Πατριάρχης Σέργιος. Ο οποίος, ας μην ξεχνάμε, είναι αυτός ο οποίος στον ακάθιστο ύμνο είχε την εικόνα της Παναγίας και σώθηκε η Κωνσταντινούπολη. Αυτό μην μας παρεξενεύει. Άλλο τα θαύματα, άλλο η διδασκαλία και το φρόνημα ενός ανθρώπου. Αυτός δυστυχώς ο Σέργιος ο Πατριάρχης, ο οποίος καταδικάστηκε ως αιρετικός από την 6η Οικουμενική Σύνοδο, παρακίνησε τον Ηράκλειο και έβγαλε τον πρώτο διάταγμα συμβιβασμού μεταξύ των αιρετικών μονοφυσιτών και των Ορθοδόξων, που λεγόταν η Έκθεση. Λοιπόν, την υπογράφει ο Ηράκλειος και προσπάθησε ως βασιλικό διάταγμα να την επιβάλλει, να τη δεχτούν όλοι. Αλλά ούτε οι Ορθόδοξοι ικανοποιήθηκαν, ούτε και οι μονοφυσίτες. Οπότε το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και πάμε μετά στο διάδοχο του Ηρακλείου, στον εγγονό μάλλον, που είναι ο Κόνστας ο δεύτερος, ο οποίος κάνει και αυτός ένα παρόμοιο, πάλι με την παρακίνηση του άλλου Πατριάρχη, του Πύρου του Πατριάρχου, και κάνει ένα άλλο βασιλικό διάταγμα που το ονομάζαν ο Τύπος. Πάλι να συμβιβάσει τους Ορθοδόξους με τους Μονοφυσίτες, και τότε σε εκείνη ακριβώς σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή επεμβαίνει ο Άγιος Μάξιμος, ο οποίος είχε εγκαταλείψει όλα τα πολιτικά και τα κοσμικά αξιώματα που είχε στα βασίλεια, έφυγε έξω από την Κωνσταντινούπολη στην Χρυσούπολη σε ένα μοναστήρι και έγινε μοναχός. Ασκήθηκε περίπου 10 χρόνια στο μήνυμα ως μοναχός, απλός μοναχός. Και μετά, βλέποντας ότι η αίρεση αυτή αυξάνει και ότι επιβάλλεται διαμέσου βασιλικών διαταγμάτων,
αισθάνθηκε την ανάγκη να πάρει θέση. Και γι' αυτό έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, πήγε στην Αλεξάνδρεια, πήγε στην Αιγύπτο, στην Καρχιδόνα, ταξίδευε σε πολλά μέρη του κόσμου για να δει, να συγκροτήσει την αντίσταση κατά της αιρέσεως. Εκεί βρήκε ο πρώτος ο οποίος τον στήριξε και συμπορεύτηκαν ήταν ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμου, Πατριάρχης Ιεροσολύμου. Και είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα εναντίον της αιρέσεως του μονοθελητισμού και του μονοεργετισμού. Αλλά όμως πέθανε πολύ γρήγορα ο Σοφρόνιος και έτσι έμεινε μόνος ο Άγιος Μάξιμος. Και συνεχίζει αυτόν τον αγώνα και φτάνει μέχρι τη Ρώμη. Εκεί με τη σοφία του και την πνευματικότητά του πείθηκε τον Άγιο Μαρτίνο Πάπα Ρώμης της εποχής εκείνης και κάνουν τη Μεγάλη Σύνοδο του Λατερανού το 649 και καταδικάζεται κανονικά ο μονοθελητισμός ως αίρεση και αναθεματίζεται. Ο μονοθελητισμός, ναι, και αναθεματίζεται. Αυτό όμως ήταν πολύ μεγάλη πληγή για το Βυζάντιο που καταδικάστηκαν από Σύνοδο. Και γι' αυτό ο βασιλιάς, ο Αυτοκράτορας, στέλνει στρατιώτες, συλλαμβάνουν και τον Άγιο Μαρτίνο, τον Πάπα, παρανόμως βέβαια αυτά και εκτός της δικαιοδοσίας του θα λέγαμε, και τον Άγιο Μάξιμο μαζί με τους δύο μαθητές του, Αναστάση και οι δύο μαθητές. Και τους φέρνουν στην Κωνσταντινούπολη σιδοδέσμους και τους κάνουν δικαστήριο. Και έχουμε τώρα λοιπόν μέσα στην πατρολογία αυτή την ανάκριση, την απολογία που έκανε ο Άγιος Μάξιμος, ενώπιον της βασιλικής συγκλήτου. Από τα πρακτικά αυτής της συνδίκης. Από αυτά τα πρακτικά λοιπόν σκεφτήκαμε να διαβάσουμε κάποια πράγματα τα οποία δίνουν απαντήσεις ακριβώς σε αυτό το οποίο σήμερα εμάς μας απασχολεί και οι ίδιες ερωτήσεις που γίνονται σήμερα, τα ίδια πράγματα ρωτούσαν και τότε. Δηλαδή δεν είναι καταπληκτικό αυτό. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε δύο θέματα, περί εκκλησιαστικής κοινωνίας και περί οικονομίας. Λοιπόν, αρχίσουμε πρώτα περί εκκλησιαστικής κοινωνίας. Είναι τώρα διάλογος, έτσι, γίνεται ένας διάλογος. Το ρωτούνε. Σε ένα πράγμα λέει μας λυπείς όλους ότι κάνεις πολλούς να χωρίζονται από τις κοινωνίες με την Εκκλησία. Αυτό που λένε και σήμερα. Γιατί χωριστήκατε, γιατί φύγατε από εμάς, τι κάναμε, πού είναι το κακό. Και γιατί λέτε στους ανθρώπους να μην πάτε σε Εκκλησία. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος, υπάρχει κάποιος ο οποίος να λέγει ότι τον παρακίνησαν να μην κοινωνήσει με την Εκκλησία των Βυζαντινών. Τους ρωτάει. Δεν απαντήσαμε. Αυτό τούτο του λένε αυτοί, το ότι εσύ δεν κοινωνείς με εμάς, είναι μια φωνή μεγάλη προς όλους να μην κοινωνούν και αυτοί με εμάς. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από τη συνείδηση που σε κατηγορεί και τίποτε πιο παρήγορο από τη συνείδηση που συνηγορεί υπέρ σου. Αυτό δίδει πολύ θάρρος. Τους λέει, είναι θέμα συνειδήσεως. Εγώ θέλω τη συνείδησή μου να συνηγορεί, όχι να με κατηγορεί σε αυτά τα οποία κάνω και λέω. Και του λένε, κοινωνείς με εμάς, με την Εκκλησία εδώ. Λέει, δεν κοινωνώ. Μόνο με μία λέξη. Δεν κοινωνώ, όπως λέει. Γιατί? Διότι απέρριψε, λέει, τη Συνόδους. Δεν κοινωνώ διότι δια την παρήσακτο οικονομία και τους γενομένους νεοτερισμούς. Εννοώ τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις αλλοιώσεις που έγινε συνοδικός από τους Προέδρους των Εκκλησιών, Πατριάρχες και Επισκόπους. Και ας αρθούν δηλαδή αυτά τα προσκόμματα όλα, ας τα βγάλουν από τη μέση, καθώς και αυτοί οι οποίοι τα έθεσαν, οι Πατριάρχες και οι Επίσκοποι, τα αιρετικά φρονήματα και τις αιρετικές δοξασίες, όπως λέει και ο Θεός, και τους λίθους εκ της οδού διαρρύψατε, ο Ισαΐας τον έρθει εδώ πέρα, και τότε λέει θα βαδίσω χωρίς εσείς να με πιέσετε. Λέει, αυτό σε κοινωνία εκκλησιαστική μαζί σας λέει, χωρίς να με προτρέψετε εσείς. Διότι θα βρω την οδό ομαλή και ελευθέρα από πάσης αιρετικής πλάνης. Διότι αυτή θα είναι η οδός του Ευαγγελίου. Βγάλετε όλα αυτά και εγώ θα έρθω σε κοινωνία με σας. Ενώ όμως λέει οι πατριάρχες εμνύνονται δι' αυτά τα προσκόμματα και δι' όσους τα τοποθέτησαν αυτά, δεν υπάρχει λόγος ή τρόπος να με πείσει κανείς να κοινωνήσω μαζί σας. Όπως μπορούμε και εμείς να πούμε σήμερα, μας λένε γιατί να πώσεις ο λαός, τι κακό. Βγάλετε όλα αυτά που έχουν οι επίσκοποι, οι πατριάρχες, έχουν υπογραφεί και έχουν υπογραφεί στα Παγκόσμια Συμβούλια των Εκκλησιών, στους θεολογικούς διαλόγους. Εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Γίνονται εναγλία αυτά και των επισκόπων κιόλα εναγλία. Αλλά είναι υπογραμμένα. Και ολοκληρώθηκε βέβαια αυτό το πανουσιούργημα. Με την ψευτοσύνοδο της Κρήτης.
Δηλαδή έχει γίνει συνοδική κατοχύρωση πια της αιρέσεως του οικουμενισμού. Δεν είναι μια ιδέα ή ενός φρόνιου, ενός επισκόπου ή ενός πατριάρχου. Είναι όλες τις εκκλησίες τώρα. Και προσέξτε να κάνουμε μια παρένθεση. Ναι, ναι, τώρα συζητάμε. Ναι. Τότε, επί Αγίου Μαξίμου, υπήρχε ένα θέμα. Υπήρχε η ενέργεια και το θέλημα του Κυρίου, ας πούμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα, η αίρεση. Γι' αυτό και έχουμε την αίρεση του μονοθελητισμού και του μονοενεργητισμού. Σήμερα, αυτά που θεσμοθετήσανε στο Κολυμπάρι είναι άπειρα. Δηλαδή είναι ότι κατοχυρώσανε τους παπικούς ως εκκλησία. Τους προτεστάντες ότι είναι και αυτή η εκκλησία με χάρη. Καταλύσανε κανόνες οικουμενικών συνόδων. Περί νηστείας, περί γάμου μεικτού, δηλαδή καταλύουν στην ουσία όλη την οικουμενική σύνοδο. Έτσι. Δεν αναγνωρίζουν την 8η και την 9η Οικουμενική Σύνοδο που έπρεπε να γίνει αναγνώριση. Καταλύσανε τον συνοδικό θεσμό. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο μια αίρεση που γίνεται σήμερα, όπως τότε γινόταν, που είχαμε ένα θέμα στην Εκκλησία και ο Άγιος Μάξιμος έλεγε ότι αν αυτό δεν το φτιάξετε, εγώ δεν μπορώ να κοινωνήσω. Σήμερα έχουμε δεκάδες προβλήματα. Και αντί για να λύσουν το θέμα του παλιού μερολογίου, το θέμα των σχισμάτων που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και τα διάφορα θέματα, άνοιξαν άλλα χειρότερα. Δηλαδή, συγκρινόμενα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σήμερα από ό,τι ήταν τότε στον Άγιο Μάξιμο. Λοιπόν, και συνεχίζει τώρα ο Άγιος Μάξιμος και τους λέει: δεν πρέπει, λέει, στην Εκκλησία να κάνουμε καινοτομίες και να χρησιμοποιούμε λόγους χωρίς να έχουν καμία ισχύ γραφική ή πατερική. Δηλαδή, ό,τι λέγετε εσείς, ό,τι κάνετε ως επίσκοποι και πατριάρχες, πρέπει να είναι κατοχυρωμένο στην Αγία Γραφή και στην πατερική παράδοση. Εάν αυτά δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να τα δεχθούμε, εάν δεν το κάνετε αυτό. Διότι όλοι οι λόγοι αυτοί είναι που εσείς θεσμοθετείτε και υπογράφετε είτε με βασιλικά διατάγματα θέλετε να τα μας τα επιβάλλετε, είναι αλότροι και ξένοι προς την Εκκλησία και είναι εφευρέσεις ανθρωπίνων διαστροφών. Καταλάβετε πώς τους μιλάει, ανθρωπίνων διαστροφών. Με προστάσετε, λέει, να έρθω σε κοινωνία με την Εκκλησία στην οποία κηρύττονται αυτά και να γίνω κοινωνός εκείνων που διώκουν αληθώ τον Θεό. Να μην δώσει τέτοιο σε μένα πράγμα ποτέ να κάνω ο Θεός, ο οποίος γεννήθηκε και έγινε άνθρωπος για να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες. Εάν πράγματι, λέει, εάν προστάσετε κάτι άλλο να το κάνω, ευχαρίστω να το κάνω. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω, αυτό σε κοινωνία με την αίρεση. Εγώ όμως ουδέποτε θα γίνω συγκοινωνός με αυτούς που δέχονται αυτά, τα οποία εσείς θέλετε να επιβάλλετε διαμέσου τον βασιλείο μου. Εάν όμως ο Θεός, λέει, θα σας δώσει κάποια κατάνοιξη στις καρδιές σας και θα κατανοήσετε τα οποία σας λέω εγώ, θα κατανοήξετε στις καρδιές σας ότι αυτά που λέω είναι αλήθεια και τα παραδεχτείτε κι εσείς, τότε, λέει, τότε να κάνετε όπως ορίζει η Εκκλησία, να στείλετε δηλαδή στην Ρώμη, που ήταν ορθόδοξη τότε η Ρώμη, την εποχή εκείνη, ας το πούμε, τα συνοδικά έγγραφα, και συνοδικώς να αποκαταστήσετε την αίρεση την οποία έχετε κάνει, ας το πούμε. Διότι εγώ δεν κοινωνώ και αν ακόμα γίνει, και αν ακόμα, λέει, γίνεται αυτή η ένωση, ενώ όμως θα αναφέρονται οι αναθεματιστέντες αιρετικοί, επί της Αγίας Αναφοράς, στη Θεία Λειτουργία δηλαδή, εγώ δεν θα ενωθώ πάλι. Εδώ θίγει ένα άλλο θέμα. Ότι μπορεί να γίνει μια τυπική εξωτερική ένωση μεταξύ των εκκλησιών, ας πούμε, που λένε σήμερα, αλλά όταν στα δίπτυχα σημαίνει στη Θεία Λειτουργία, μνημονεύουμε αιρετικούς, αυτό δεν είναι ένωση. Και σήμερα γνωρίζετε ότι στο φανάρι μνημονεύεται ο Πάπας. Στα δίπτυχα μνημονεύεται ο Πάπας, το ξέρετε αυτό. Από το 48 γίνεται, επί Αθηναγόρου. Και υπάρχουν γράμματα πατριαρχικά του Αθηναγόρου προς τον Πάπα που λέει μνηστεί με το ονόματό σας ενώπιον των αχράντων μυστηρίων της Αγίας Τραπέζης. Σας μνημονεύουμε ενώπιον της Αγίας Τραπέζης των αχράντων μυστηρίων, όχι στο κελί του κάνει προσευχή δηλαδή. Στην Αγία Τράπεζα μνημονεύει τον Πάπα. Αυτό είναι ένωση. Και όχι μόνο αυτό, ξέρετε κάθε φορά που πάει ο Πάπα στο φανάρι, τον υποδέχονται κανονικά και λένε αίτηση υπέρ του Πάπα, Ρώμης, Επισκόπου, Αγιοτάπου και αυτά. Και μετά μνημονεύω τον Κωνσταντινούπολη, πρώτα τον Πάπα. Είναι και το πρωτείο δηλαδή. Θίγουν και το πρωτείο. Οπότε, τι διαφορά έχει από τότε με τη σημερινή κατάσταση? Τίποτα. Ίσως είναι και χειρότερη σημερινή κατάσταση. Και προχωράει τώρα ο Άγιος. Το ρωτάνε, ποια είναι η λανθασμένη ομολογία μας. Και λέει ότι συχαίνεται τη θεολογία,
το λόγο της θεολογίας με το λόγο της οικονομίας. Λέει, το λόγο της οικονομίας μην τον θεωρείς ως κύριο δόγμα, του λένε. Εάν δεν είναι κύριο δόγμα, λέει, το λόγο της οικονομίας, τότε εμείς, λέει, που δεν δεχόμαστε την οικονομία, γιατί μας διώκεται. Αυτό που λένε και σε εμάς, ας το πούμε. Ότι εμείς αυτό το κάνουμε για να μην μπερδεύουμε τους λόγους. Θα ξαναπεί πάλι πιο αναλυτικά. Εμείς τώρα, ας το πούμε, έχουμε δικαίωμα από την Εκκλησία να κάνουμε διακοπή μνημοσύνου. Μας το δίνει ο 15ος κανόνας. Και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε εφαρμογή του κανόνος. Αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν την εφαρμογή του κανόνος, γιατί μας διώκουνε. Επειδή κάνουμε την εφαρμογή του κανόνος, δεν είμαστε ελεύθεροι να εφαρμόσουμε ένα κανόνα. Εσύ δεν θες να εφαρμόσεις. Ωραία. Εμείς δεν σε πιέζουμε να τον εφαρμόσεις. Εσύ γιατί διώκεις εμάς που θέλουμε να τον εφαρμόσουμε. Αυτό είναι ο Άγιος Μάξος. Γιατί μας διώκεται, αφού εσείς θέλετε να ακολουθείτε το λόγο της οικονομίας. Εμάς γιατί μας διώκεται που ακούμε την ακρίβεια των κανόνων. Είναι παράλογο δηλαδή, θα μας τους έλεγε. Λέει, μετά συνεχίζει, ας το πούμε. Ταύτα όμως, λέει, λέγοντας όλα αυτά, λέει, σχίζει στην Εκκλησία του, λέει. Και τότε σου απαντάει ο Άγιος Μάξιμος πάλι. Εάν τα λόγια, λέει, των Αγίων Γραφών και των Αγίων Πατέρων σχίζει την Εκκλησία, ο διαγράφων τα δόγματα των Αγίων, τι θα φανεί ότι προξενεί στην Εκκλησία, άνευ των οποίων δεν μπορεί ούτε και αυτό το όνομα της Εκκλησίας να σταθεί. Εάν εγώ, λέει, που σας λέγω τι λέει η Αγία Γραφή και τι λέει η Αγία Παράδοση, μου λέτε ότι σχίζω την Εκκλησία, εσείς, λέει, που έχετε διαγράψει όλα τα δόγματα, τι προξενείτε στην Εκκλησία με αυτά τα οποία κάνετε. Και αν συνεχίσετε έτσι, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, ούτε και αυτό το όνομα της Εκκλησίας δεν θα μείνει. Άρα εγώ σχίζω την Εκκλησία ή εσείς. Ποιος σχίζει την Εκκλησία. Και να θυμηθούμε λίγο το 15ο κανόνα, ναι, ναι. Που στο τέλος λέει ότι αυτοί που διακόπτουν την κοινωνία με τους επισκόπους που κηρύσσουν αίρεση ακολκάλυπτα μέσα στις εκκλησίες, λέει, όχι μόνο σχίζουν την Εκκλησία, λέει, αλλά και διαφυλάσσουν την ενότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή, όχι μόνο δεν σχίζουν. Ελευθερώνουν την εκκλησία, διαφυλάσσουν και ελευθερώνουν από τα σχίσματα. Δηλαδή όχι μόνο δημιουργούν σχίσματα. Έτσι. Όχι, δεν δημιουργούν. Όταν κάνει σχίσμα, πότε γίνεται. Σχίσμα κάνει ο αιρετικός που διαχωρίζει την Εκκλησία. Αυτοί που τηρούν την παράδοση και τους Αγίους, τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων, ελευθερώνουν την Εκκλησία από τα σχίσματα. Αυτό έκανε και ο Άγιος Μάξιμος, αυτό λέει. Και συνεχίζει πολύ ο Άγιος Μάξιμος παρακάτω και λέει: εγώ δεν έχω κανένα δικό μου δόγμα. Όπως λένε και για εμάς, ας το πούμε, αυτά που λέτε, πού τα στηρίζετε. Δεν έχω κανένα δικό μου δόγμα. Αλλά έχω το κοινό δόγμα της Καθολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας. Ούτε και ποτέ διατύπωσα οποιαδήποτε άποψη δική μου ή που να λέγεται ότι είναι δικό μου δόγμα. Όπως και εμείς, σαν Αγιορείς, όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα με την Χάρη του Θεού, βάλαμε σαν αρχή να μην λέμε ποτέ δικά μας λόγια. Ούτε εγώ τι νομίζω, ούτε εσύ τι νομίζεις. Τι λέει η Εκκλησία, τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Άρα και δεν εκφράζουμε τίποτα δικό μας. Εκφράζουμε μόνο, και αυτό θέλουμε μέχρι τέλους να κρατήσουμε, και γι' αυτό είναι όρος αγώνας και όλοι μας πολεμούν, ότι θέλουμε να εκφράζουμε μόνο τι λέει, ποιο είναι το δόγμα της Καθολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και γι' αυτό είναι και η μόνη ασφάλεια για την οποία δεν φοβόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε λάθη. Δεν λέμε τίποτα δικό μας. Ένας που δεν έχει τίποτα δικό του δεν μπορεί να πλανηθεί. Μόνο όποιος πιστεύει στο λογισμό του και στη γνώμη του πλανάται. Πολλοί οι Άγιοι Πατέρες και στην πνευματική ζωή και πολλοί περισσότεροι στο θέμα της πίστης. Και τώρα το ρωτάνε, ποιες εκκλησίες είσαι, του Βυζαντίου, της Αντιοχίας, των Ιεροσολύμων, της Αλεξανδρίας. Ιδούλε όλες αυτές μαζί με τις επαρχίες τους, τους λαούς δηλαδή που έχουν. Έχουν ενωθεί με εμάς, τη Βυζαντινή δηλαδή Εκκλησία. Ενώσου λοιπόν και εσύ με εμάς, μήπως εισάγοντας αλότρια φρονήματα στη ζωή της, πάθεις αυτό ακριβώς το οποίο δεν προσδοκάς. Δηλαδή, του λένε τώρα. Όλοι λέει είναι μαζί μας, ενωμένοι. Μόνο εσύ δεν είσαι ενωμένος εκκλησιαστικά με εμάς. Πρόσεξε, του λέει, μήπως λέει αυτό που κάνεις πέσει καμιά πλάνη και νομίζεις ότι αγωνίζεσαι εναντίον της αιρέσεως και της πλάνης. Αυτά που λένε ακριβώς εμάς. Αυτά που κάνετε, έχετε πέσει σε μια πλάνη και νομίζετε ότι αυτά που λέτε είναι των Αγίων Πατέρων. Αυτά μας λένε. Είστε σίγουροι. Αυτά λέγανε στον Άγιο Μάξον, την κορυφή της θεολογίας, δηλαδή την εποχή εκείνη. Οπότε μας παρεξενεύει που είναι τα ίδια και σε εμάς τώρα. Δεν είναι τίποτα αυτό. Απαντάει τώρα ο Άγιος Μάξονος. Καθολική Εκκλησία είναι η ορθότης των δογμάτων και η σωτήριος ομολογία της πίστεως. Αυτή είναι η Εκκλησία.
Όποιος έχει την ορθότητα των δογμάτων και την σωτήρια ομολογία της πίστεως, αυτός δεν κινδυνεύει να πλανηθεί. Αυτή είναι η Εκκλησία, είναι εντός της Εκκλησίας. Και λέει ο Χριστός, μακάρισε τον Απόστολο Πέτρο, διότι τον ομολόγησε ότι εσύ ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και πάνω σε αυτή την ομολογία ακριβώς του Πέτρου, είπε θα οικοδομήσω την Εκκλησία ο Χριστός, την πέτρα της ομολογίας. Λοιπόν, αλλά εσείς όμως λέει, πλάσατε για τους εαυτούς σας μια ανυπόστατη πίστη και ένα ανύπαρκτο Θεό. Αυτά το που λέγεται με τα αρετικά σας δόγματα. Δεν είναι δηλαδή η πέτρα της πίστης πάνω στην οποία ο Χριστός οικοδομεί την Εκκλησία, που είναι τα σωτήρια δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων. Και τώρα το ρωτάει ένας επίσκοπος Θεοδόσιος. Λέει, δεν έχει ισχύ η σύνοδος της Ρώμης, που είχε γίνει στο Λατερανό το 449 και μας το 649, ναι, η οποία αναθεμάτισε τον μονοθελισμό. Αυτή δεν έχει καμία ισχύ. Αυτό εξόργησε τον Αφοκράτορα, όπου αργότερα, αυτό ακριβώς δηλαδή καταδίκη τον εξόργησε και αργότερα, όπως είπαμε, το συνέλαβε και τους καταδίκασε. Γιατί λέει, δεν έχει λέει, βασιλική εξουσία, δεν είχε βασιλική, ας το πούμε, εγκυρότητα. Έγκριση αυτή η σύνοδος που έγινε στη Ρώμη. Και απαντάει τώρα ο Άγιος Μάξιος. Οι άλλοι τις συνόδους που έχουν γίνει τις επικύρωναν τα βασιλικά διατάγματα και όχι οι ευσεβείς πίστες, τότε ας δεχτούμε και τις συνόδους που έχουν γίνει από τους Αριανούς. Μεταξύ δηλαδή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου είναι περίπου 100 τόσα χρόνια. Το 380 και το 333 πόσο είναι. Είναι 70 χρόνια. 60 χρόνια. Λοιπόν, μέσα από τα χρόνια γίνανε 35 σύνοδοι. Οι Αριανοί που είχαν επικρατήσει παντού είχαν κάνει 35 τοπικές συνόδους. Αυτές οι συνόδους τώρα λέει ο Άγιος Μάξιμος, οι οποίες λέει πολεμούσαν το Μούσιο, μήπως επειδή και αυτές έγιναν με βασιλικά διατάγματα, μπορούμε να τις δεχτούμε ότι είναι σωστές. Με βασιλικά διατάγματα έγιναν όλες αυτές οι τοπικές σύνοδοι των Αριανών. Όλες αυτές όμως κατακρίθηκαν από την Εκκλησία για την ασέβειά τους και για τα δόγματα, τα αιρετικά τα οποία επικύρωσαν. Αυτό είναι ένα θέμα σήμερα το οποίο από επισκοπικά χείλη υπόθηκε δημοσίως στη Ρουμανία, ότι ένας επίσκοπος που συμμετείχε και στην Εκκλησία, στην Σύνοδο της Κρήτης, είπε το εξής φοβερό όταν το ρωτήσανε. Ήμουνα λέει στη Σύνοδο, πήρα μέρος, διαμαρτυρήθηκα, έκανα το καθήκον μου. Βέβαια γίνανε αρκετά λάθη. Αυτά όμως δεν είναι λέει αιτία κάποιοι να φύγουν από την Εκκλησία και να κάνουν σχίσματα. Διότι η Εκκλησία αυτά μπορεί να τα διορθώσει αργότερα. Θα τα ξαναμελετήσει τα θέματα και θα τα διορθώσει. Και όλα θα τακτοποιηθούν. Αυτό έχει καμία σχέση με αυτά που λέει ο Άγιος Μάξιμος. Η Εκκλησία δεν διορθώνει συνόδους αιρετικές, κατακρίνει και αναθεματίζει. Δεν διορθώνει, απορρίπτει. Και αυτός έχει ιδέα ότι είναι ο μέγας θεολόγος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τώρα μιλάμε για τον Ιερόθεο, τον Αυτοκράτορα. Ναι, δεν θέλω να λέμε ονόματα. Όχι, λοιπόν, θα λέμε ονόματα, γιατί πρέπει πλέον να γνωρίζει ο κόσμος, όπως και με τον Σεραφείο του Κυρίου, που ήταν ενάντια στην Σύνοδο της Κρήτης και μάλιστα είχε διοργανώσει και τον στις 23 Μαρτίου του 16 ένα συνέδριο που είχαν πάρει μέρος επίσκοποι, θεολόγοι, είχαμε δώσει και εμείς ένα χαιρετισμό. Μάλιστα προσωπικά μου είχε πει ότι αν ψηφιστούν αυτά τα προσψήφιση κείμενα, εγώ θα διακόψω την κοινωνία με τον Μακρινόπουλο. Και όχι μόνο διέκοψε. Δημόσια το είπανε, όχι απλά. Δημόσια το είπαν στο συνέδριο. Ναι, αλλά μου το είχε πει και εμένα προσωπικά, γιατί είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον Μακούδη τότε, μετά από λίγο καιρό, για να πάει στο γραφείο. Χειρότερο ακόμα, γιατί το είπαμε και δημόσια. Ναι, ναι, και μου το έχει πει και προσωπικά. Εγώ θα διακόψω την κοινωνία, δεν με ενδιαφέρει ούτε η μπαστούνα, ούτε η μήτρα, ξέρω ότι θα με διώξουν και αυτά. Και μετά τώρα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο έχει διακόψει, αλλά λένε την εκθιάζουν ότι είναι μια χαρά. Καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Και λέει εδώ πέρα ο Άγιος μας συνεχίζει. Εκείνες λέει γνωρίζει τους Αγίες και εγκρίτους συνόδους, οι ευσεβείς της Εκκλησίας, ο ευσεβείς της Εκκλησίας καλών, τις οποίες χαρακτήρισε η των δογμάτων ορθότης. Δηλαδή, μία σύνοδος που δεν έχει την ορθότητα των δογμάτων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή από το πλήρωμα της Εκκλησίας και από την Εκκλησία γενικά. Και απορρίπτεται, δεν διορθώνεται μια τέτοια σύνοδο. Απορρίπτεται, καταδικάζεται και γίνεται μία σύνοδο σωστή, ορθόδοξη, που επικυρώνει και ομολογεί τα ορθότητα. Και ακυρώνει αυτές τις αιρετικές.
Δηλαδή αυτά πού τα βρήκαν και τα λένε. Τα βρήκαν. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται, τι ακούμε σήμερα. Δηλαδή. Και το λένε τώρα κάτι άλλο από το οποίο μας ρωτάνε και εμάς. Εσύ μόνος θα σωθείς λοιπόν και όλοι εμείς θα χαθούμε. Μετά αφού ακούσαν όλα αυτά και δεν μπορούσαν να πούν τίποτα στον Άγιο Μάξιμο, τι να του πείσουν να πούνε. Και τους απαντάει τώρα ο Άγιος Μάξιμος πολύ ωραία. Τους θυμίζει τους τρεις παιδες στην Κάμινο. Λέει, οι τρεις παιδες τότε λέει, που όλοι προσκύνησαν την εικόνα, τη χρυσή ας το πούμε, ενώ πάντες λέει οι άνθρωποι είχαν προσκυνήσει την εικόνα, δεν πρόσεχα λέει τι έπρεπε οι άλλοι, αλλά πώς αυτοί να μην εκπέσουν από την αληθή πίστη, πρόσεχα. Δηλαδή δεν κοιτούσαν αν οι άλλοι, όλοι οι λαοί είχαν προσκυνήσει τη χρυσή εικόνα, κοιτούσαν τις ψυχές τους, αυτοί να μην προσκυνήσουν και αληθούν την πίστη στον αληθινό Θεό. Και έτσι δεν κατέκραναν τους άλλους που είχαν προσκυνήσει, γιατί φοβόταν τη δική τους σωτηρία. Και δεν προσκύνησαν φυσικά. Προτίμησαν λοιπόν, εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό, να πεθάνουν το σωματικό θάνατο παρά να πεθάνουν το πνευματικό θάνατο, που είναι ο θάνατος της συνειδήσεως. Να τους κατακρίνει η συνείδηση δηλαδή. Για την παράβαση των θεϊκών νόμων. Και έτσι τους λέει ο Άγιος Μάξιμος, και εγώ λέει, στη βασιλική εκεί σύγκλητο, που τον δικάζανε, και εγώ λοιπόν σας λέω ότι προτιμώ να αποθάνω παρά να έχω ταραχή στη συνείδησή μου ότι έσφαλα στην πίστη μου προς τον Θεό καθιονδήποτε τρόπον. Βλέπετε, ας το πούμε, ότι το Α και το Ω και στην πνευματική μας ζωή και στην εσωτερία μας είναι η συνείδηση. Τη συνείδηση την οποία δεν της δίνουμε σημασία. Και ούτε σήμερα μιλούν ποτέ οι άνθρωποι περί συνειδήσεως. Η συνείδηση, όπως ξέρουμε, είναι η φωνή του Θεού μέσα μας, έτσι, η οποία πάντα μας δείχνει το σωστό. Όταν κάτι κακό είναι να κάνουμε, έχουμε μια ταραχή, έχουμε μια δυσφορία μέσα μας, κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει, πρόσεχε, μην αποφασίζεις εύκολα, σκέψου τι κάνεις. Εάν εμείς, ας πούμε, καταπνίξουμε τη φωνή της συνειδήσεως και την παραθεωρήσουμε και κάνουμε αυτό που επιθυμούμε, να ικανοποιήσουμε ένα πάθος, ξέρω εγώ, ένα λογισμό, μια επιθυμία, η συνείδηση σιγά σιγά, όταν αυτό το κάνουμε συχνά, αρχίζει και απονεκρώνεται. Καταλάβατε, και σταματάει να μας ελέγχει. Και λέμε, αυτός είναι πορωμένος. Δεν έχει συνείδηση, είναι πορωμένος. Και μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα και να, όπως έλεγε ο Δοσογεύση, ένα μυθιστόρημα, τι έκανα, λέει, μια μύγα σκότωσε, μια παλιόγρια σκότωσε. Από τότε και με τη φώνησαν το έγκλημα και τιμωρία στο κόμμα, θυμόσαστε. Και ήταν, λέει, πώς σκοτώνεις μια μύγα, λέει, και πού είναι, λέει, το κακό. Και σκότωσε άνθρωπος. Λοιπόν, είναι συνείδηση. Και ακριβώς αυτή η συνείδηση κρατούσαν πάνω απ' όλα οι πατέρες της Εκκλησίας και αυτή η συνείδηση τους οδηγούσε και στην ακρίβεια των δογμάτων. Διότι δεν υποχωρούσαν στη συνείδησή τους. Και αυτό τους έδινε δύναμη και τους φώτιζε ο Θεός και διακρίναν την αίρεση από την αλήθεια, ας το πούμε, και δεν επλωνόταν. Τώρα λίγο να πάμε, αν θέλετε, στο περί οικονομίας, το οποίο και αυτό πάλι είναι ένα πολύ θέμα το οποίο μας, συνέχεια μας ενοχλούνε. Του λένε τώρα εκεί πέρα οι επίσκοποι και η βασιλική εκεί πέρα, η επίτροπη εκεί πέρα, η σύγκλητος. Του λένε, πάτε, του λένε, εμείς απεσοπούμε την αλήθεια και την ακρίβεια των δογμάτων της πίστεως χάρη της ειρήνης και της οικονομίας. Και τους απαντάει τώρα ο Άγιος Μάξιμος. Οι Ορθόδοξοι, λέει, δεν ανέχονται να ενωθεί η φωτεινή διδασκαλία των Αγίων Πατέρων με τις ακάθαρτες αιρετικές φωνές. Βλέπετε, τις αιρετικές φωνές τις θεωρεί ακάθαρτες. Δεν μπορεί ποτέ, λέει, ένας Ορθόδοξος να ανεχθεί να ενωθεί η φωτεινή διδασκαλία των Αγίων Πατέρων με τις ακάθαρτες αιρετικές φωνές ή να σβήσει η αλήθεια μέσα στο ψεύδος ή να χαθεί το φως μέσα στο σκοτάδι. Βλέπετε τι ωραία και ποιητικά οι Άγιοι ας ομιλούσαν. Να σβήσει η αλήθεια μέσα στο ψεύδος ή να χαθεί το φως μέσα στο σκοτάδι. Δεν μπορεί να το ανεχθεί ένας χριστιανός με στοιχειώδη συνείδηση μέσα του χριστιανική. Διότι τότε, λέει, δεν θα μείνει τίποτε όρθιο μέσα στην Εκκλησία. Θα προσκυνούμε, να προσκυνούμε και τότε θα διαγραφούν οι θεοδίδακτοι λόγοι της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων. Τι θα μείνει μετά στην Εκκλησία. Αν κάνουμε οικονομία σε αυτό, οικονομία σε τώρα, οικονομία σε άλλο, τι θα μείνει μετά. Δεν θα ξέρουμε τι προσκυνούμε και τι λατρεύουμε στο τέλος. Και συνεχίζει, η Θεία Γραφή λέει να διαλαλούμε, όχι να σιωπούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, που λέει, αποσιωπούμε, λέει, την ακρίβεια για να υπάρχει ειρήνη. Και σου λέει, η Αγία Γραφή το αντίθετο λέει. Να διαγγέλουμε το λόγο του Κυρίου, όχι να τον αποσιωπούμε. Διότι αν δεν λέγονται και δεν ακούγονται οι περί Θεού λόγοι, τότε δεν υπάρχει η Γραφή. Καταργείται η Γραφή και ο Λόγος του Θεού.
Και αν εσείς, λέει, χάρη της οικονομίας αναιρείτε τη σωτήριο πίστη μέσα στην κακοπιστία, τη διαίρεση δηλαδή, αυτό δεν είναι οικονομία, αυτό είναι χωρισμός Θεού και όχι ένωσης. Χωρισμός Θεού και όχι ένωσης, αυτό το οποίο κάνεις και αποκρύβεται την ακρίβεια των δογμάτων και της πίστης. Άραγε, είναι ανέρεση της πίστης, η οικονομία είναι ανέρεση της πίστης και όχι ένωσης. Είναι ανέρεση της πίστης και όχι ένωσης της πίστης. Δεν φωτίζει την ένωση η οικονομία. Και του λένε ο επίσκοπος, ορκίζουν το όλα αυτά τα οποία είναι όλα αυτά λέει, που κάνουμε, είναι προφάσεις και οικονομία. Είναι κακός και εμείς δεν τα παραδεχόμαστε αυτά που λέμε, ο βασιλιάς που υπογράφει τα διατάγματα, ας το πούμε. Αλλά το κάνουμε για να μην υπάρχουν φιλονικίες και να ειρηνεύουν οι χριστιανοί. Πάλι επιμένει. Και το πετάει πάλι ο Μαξιμός. Και ποιος πιστός, λέει, δέχεται μία τιάφτη οικονομία η οποία κατασυγάζει τις φωνές που οπονόμησε ο Θεός να γίνονται ακουστές, δηλαδή δημόσιες να διαλαλούνται διαμέσου των Αποστόλων, των Προφητών και των Διδασκάλων. Ποιος πιστός, λέει, μπορεί αυτό, την οικονομία αυτή να τη δεχτεί που λέτε εσείς. Αντίθετα, λέει, ο Θεός όρισε στην Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτους και τρίτον Διδασκάλους, για να καταρτίζονται οι πιστοί και λέει ο Χριστός επιγραμματικά στο Ευαγγέλιο. Άι μην λέγω, πάση λέγω. Και πάλι, ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, ο δε αθετών ημάς εμέ αθετεί. Λέει ο Χριστός, ό,τι λέγω σε εσάς, το λέω για όλους τους χριστιανούς, τα μέλη της Εκκλησίας. Στους Αποστόλους, έτσι τους είπε. Και ο δεχόμενος εσάς τους Αποστόλους δέχεται εμένα. Και όποιος δεν δέχεται εσάς τους Αποστόλους, δεν δέχεται ούτε εμένα. Και το ερμηνεύει τώρα ο Άγιος Μάξιμος. Ο μη δεχόμενος της φωνάς των Αποστόλων, των Προφητών και των Διδασκάλων αθετεί αυτόν τον Χριστό. Το ίδιο τον Χριστό αθετεί. Όπως ο Θεός ανέδειξε Αποστόλους, Προφήτης και Διδασκάλους, έτσι τώρα λέει από την άλλη πλευρά και ο Διάβολος επίσης δουλεύει και εξεγείρει και αυτός ψευδοαποστόλους, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους. Και αυτοί είναι οι αιρετικοί, των οποίων οι λόγοι και οι λογισμοί είναι διαστραμμένοι. Και τώρα καταλήγει ο Άγιος Μάξιμος μετά από αυτά. Όπως λοιπόν αυτός που δέχεται την αλήθεια, τους αληθείς Αποστόλους, Προφήτες και Διδασκάλους, δέχεται τον Θεό, έτσι και αυτός που δέχεται τους ψεύδο Αποστόλους, τους ψεύδο Προφήτες και τους ψεύδο Διδασκάλους, δέχεται τον Διάβολο. Καταλάβατε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι ότι ακολουθείς έναν άνθρωπο. Στην ουσία, δια τον τρόπο αυτού παραδίδεσαι στον διάβολο. Όταν δεν κηρύσει ορθοδοξία άλλο, την πατερική παράδοση, τα δόγματα των Αγίων Πατέρων και λέει δικού σου λογισμού και σκέψει και νομίζω και έχω τη γνώμη και μου λέει ο λογισμό, στην ουσία σε οδηγεί στον διάβολο, στην απώλεια. Είναι οι ψευδοπροφήτε και οι ψευδοαπόστολοι που όλη η Αγία Γραφή μα προειδοποιεί να έχουμε το νου μα και να μην πιστεύουμε παντή πνεύματι, λέει, να εξετάζουμε τα πνεύματι ή εκ Θεού, εστί δεν λέει. Να εξετάζετε τα πνεύματα, λέει, αν είναι εκ Θεού. Και μετά να ακολουθείτε κάποιον που σας λέει κάτι και σας διδάσκει. Λοιπόν, όλοι λοιπόν οι Άγιοι και Θείοι Πατέρες προτίμησαν να πεθάνουν παρά να αποσιωπήσουν τα δόγματα της μιας και υπερουσίου θεότητος. Το Πατρός και το Υιού και το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, οι βασιλείς δεν μπόρεσαν με μεσαίες λύσεις να πείσουν τους θεηγόρους πατέρες να συμβιβαστούν με τους αιρετικούς σε τέτοια θέματα. Αλλά χρησιμοποίησαν τις καθαρές αλήθειες, λέγοντας κατηγορηματικώς ότι οι συζητήσεις και ο καθορισμός των συντηρείων δογμάτων είναι μόνο έργο των ιερέων και όχι των πολιτικών των βασιλείων. Κάτι που και σήμερα το αντιμετωπίζουμε. Όλοι οι βουλευτές, όλοι αυτοί που περνάνε, δεν τους φτάνουν τα χάλια τους. Επεμβαίνουν και στα θέματα της Εκκλησίας. Βγάζουν όμως αντίχριστος, καταργούν το Ευαγγέλιο, τις εντολές του Θεού και νομίζουν ότι έχουν δικαίωμα αυτό να το κάνουν. Και το κάνουν με πάσα ανάμεση. Ότι τους ανήκει αυτό. Βέβαια, καλά κάνουν, διότι δεν υπάρχει και από την Εκκλησία καμία φωνή διαμαρτυρίας, ούτε καν και είχαν διαβάσει. Οπότε είμαστε αξίτης, λοιπόν. Το θέμα λοιπόν είναι οι καινοτομίες, λέει ο Άγιος Μάξιμος. Εάν εξετάσουμε τις λεγόμενες καινοτομίες που έγιναν στα χρόνια μας, θα διαπιστώσουμε ότι καταδούν σε ένα απρόδοτο κακό. Και λέει τώρα στους αυτούς που τον δικάζανε, προσέξτε πολύ, μήπως προφασιζόμενη την ειρήνη, ευρεθείτε ότι νοσείτε και κηρύσσετε την αποστασία, η οποία θα είναι, όπως είπε ο Απόστολος, ο πρόδρομος της παρουσίας του Αντιχρίστου. Βλέπετε ότι όταν παρουσιάζονταν στην Εκκλησία αίρεση, πάντα οι Άγιοι Πατέρες τη συνδυάζανε με τον Αντίχριστο την αίρεση. Ότι ζούμε στα χρόνια του Αντιχρίστου. Αυτό βέβαια κορυφώνεται στην πορεία του χρόνου, έτσι, από τον πρώτο αιώνα
λέει ο Απόστολος Παύλος, ο κύριος μας Ιωάννης, πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν και τώρα, λέει, υπάρχουν στην Ευρώπη, πολλοί αντίχριστοι. Λοιπόν, είχαν πάντα δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες την αίσθηση των εσχάτων, ότι ο Χριστός θα ξανέρθει να κρίνει τη γη, να κρίνει την οικουμένη με τη δευτέρα παρουσία του, και εδώ δεν πρέπει να είμαστε επαναπαυμένοι, ότι θα μείνουμε αιώνια. Και είναι και άλλο θέμα, ας πούμε, το οποίο πάλι πρέπει να μας, έτσι, να μας απασχολήσει, διότι έχουμε χάσει το μαρτυρικό φρόνημα σαν χριστιανοί, και η Εκκλησία το έχει χάσει επίσης, και η Εκκλησία το έχει χάσει, η διοικούσα, η θεσμική Εκκλησία, όπως λέμε, η οποία θέλει να επιβιώσει επί της γης και έχει ξεχάσει τα έσχατα. Και θέλει εδώ με όλους να τα έχει καλά, να μην έχει προβλήματα, να μην διώκεται, να μην την κατηγορούν, με όλους να συμβιβάζεται, διότι δεν προσδοκάει μία άλλη βασιλεία. Δηλαδή, σαν να μην πιστεύει στην άλλη ζωή. Και σου λέει εδώ πρέπει να διατηρηθούμε όπως είμαστε. Να μην μας ενοχλεί κανένας, να μην έχουμε προβλήματα. Με αποτέλεσμα να μην γυρίσουν και το λόγο. Και γι' αυτό ακριβώς δεν γυρίσουν και το λόγο της Αγίας. Γι' αυτό δεν γυρίσουν το λόγο της Αγίας, διότι διώκεται όποιος την γυρίσει. Λοιπόν, και τελειώνουμε τώρα, να μην σας κουράζω. Πες μας λοιπόν, θυμώσαν πάρα πολύ, τον βρήσανε, τον φτύνανε και αυτά, και του λέει ένας συγκλητικός πολιτικός εκεί πέρα, αξιωματούς. Πες μας, σκύλε, του λέει, σκύλε τον αποκάλυψαν. Εμείς είμαστε περισσότερο, του λέει, από σένα ορθόδοξοι χριστιανοί. Δια οικονομία αυτά τα κάνουμε, λέει, για να μην βλαφούν οι λαοί με λεπτομέρειες και διακρίσεις και όλα αυτά που λες εσύ. Γι' αυτό τα κάνουμε. Και είμαστε περισσότερο από σένα χριστιανοί. Δεν μας το λένε και εμάς. Εμείς είμαστε περισσότερο από εσάς, λέει. Τι νομίζετε εσείς, είστε τίποτα, λέει. Εμείς είμαστε πολύ καλύτερα από εσάς. Και τώρα του απαντάει πάλι ο Άγιος Μάξιμος. Αντιθέτως, λέει, κάθε άνθρωπος, λέει, αγιάζεται με την ακρίβεια, την ακριβή ομολογία της πίστης και όχι με την ανέρεση της αληθείας, η οποία βρίσκεται στον τύπο, στο βασιλικό αυτό διάταγμα που ήθελε να επιβάλλει ο αυτοκράτορας. Δεν ανέρεσε, λέει, ο τύπος, δεν ανέρεσε ο τύπος, αλλά πρόσταξε ο βασιλιάς να αποσιωπηθεί η ομολογία για να ειρηνεύουν όλοι οι λαοί. Πάλι τα ίδια, εισηγεί ότι θα είναι η αιτία της ειρήνης. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος, εισηγεί το λόγο είναι ανέρεση της αληθείας. Οπότε δεν υπάρχει κανένα συμβιβασμός σε αυτό το θέμα. Και μετά του λέει στο τέλος και το ένα τελευταίο, λοιπόν, του λένε, εντάξει, του λένε, πίστευε από μέσα σου, λέει, από την καρδιά σου σε όλα αυτά που θέλεις και άφησε μας εμάς, μην μας εμποδίζεις να φέρουμε την ειρήνη όπως εμείς θέλουμε να την φέρουμε. Και του λέει ο Μάξιμος, ο Θεός, λέει, δεν περιόρισε τη σωτηρία μόνο στην καρδιά, γιατί μας είπε, ομολογώνουμε έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καυτόν και αυτόν εγώ, έμπροσθεν του Πατρός μου εν ουρανείς. Η ομολογία είναι πάντα δημόσια, δεν είναι ποτέ κρυφή. Ναι, και επίσης ο Απόστολος λέει, καρδία μεν πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματα δε ομολογείται εις σωτηρία. Η πίστης, λέει, η πίστης μας δίνει τη δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη. Αλλά η ομολογία μας οδηγεί στη σωτηρία. Δηλαδή είναι αυτό που πάλι ένα άλλο θέμα μεγάλο, ότι εμείς ζούμε πνευματική ζωή, κάνουμε τα πνευματικά μας, τις προσευχές μας, τις ομολογούμαστε, αγωνιζόμαστε, όλα αυτά. Αλλά τα θέματα αυτά της ομολογίας δεν είναι δική μας δουλειά. Εμείς πιστεύουμε στην ψυχή μας, έχουμε μέσα μας τη γη αυτή και δεν χρειάζεται να κάνουμε, να λέμε τι, να κάνουμε τον ιεροκήρυκα στον καθένα, ας πούμε. Αυτό όμως το ότι δεν ομολογούν την πίστη δημοσία του στερεί τη σωτηρία στο τέλος. Διότι ο Θεός αποτεί και την ομολογία για τη σωτηρία. Δεν αρκεί μόνο να πιστεύει στην καρδιά. Χρειάζεται και με το λόγο να διδάσει. Οι Απόστολοι τώρα γιατί κήρυξαν. Πιστεύανε πως ήταν ανάγκη να πάνε στην άκρη του κόσμου να κηρύξουν. Δεν είχε λόγος. Ήταν ανάγκη για να μάθουν και οι λαοί να ακούσουν για τον αληθινό Θεό, να πιστέψουν, να βαπτιστούν για να σωθούν και αυτοί. Δεν γίνεται. Χωρίς κήρυγμα το Ευαγγέλιο δεν θα υπήρχε. Εάν λοιπόν ο Θεός, λέει, και οι προφήτες του Θεού και οι Απόστολοι προστάσουν να ομολογείται το μέγα και εφικτό και σωτήριο παντός του κόσμου τούτο μυστήριο, τότε πρέπει να σιωπήσει η φωνή που το Κύριε υποτοκηρύττει για να μην μειωθεί η σωτηρία εκείνων που το αποσιωπούν. Λέγει ότι εάν λοιπόν ο Θεός διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων μας προστάσει να ομολογούμε την πίστη, την αλήθεια, τότε, λέει, όλοι εσείς που μιλάτε για τα άλλα πρέπει εσείς να σιωπάτε και να ακούτε μόνο για αλήθεια. Όντως, λέει, πάσα η δύναμη, λέει, τώρα καταλήγει και τους λέει, κοιτάξτε, ξεκάθαρα σας λέω ότι όντως, λέει, πάσα η δύναμη στον ουρανό δεν με πείθει να κάνω αυτό το οποίο εσείς μου ζητάτε.
όλοι οι άγγελοι να πέσουν επάνω, εγώ δεν θα κάνω αυτό που εσείς μου ζητάτε, το παράνομο. Διότι τι θα απολογηθώ στον Θεό και στη συνείδησή μου, πάλι ξαναγυρίσει τη συνείδησή του. Εάν για μια ανθρώπινη δόξα, η οποία από μόνη της δεν έχει καμία αξία, αρνηθώ εγώ την πίστη μου, η οποία σώζει όσους την δέχονται. Πώς μπορώ να το κάνω. Εδώ λέει κάτι πολύ σημαντικό ο Άγιος, που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, αν το επιτρέπετε. Λέει ότι εάν δεν ομολογήσω, θα μειώνεται η σωτηρία των σιγόντων. Δηλαδή, αυτός που σιγά μειώνεται η σωτηρία του. Και κατωτέρω λέει ότι αυτό που μου ζητάτε, εγώ δεν θα το κάνω με καμία κυβέρνηση. Τι του ζητούσανε? Του ζητούσαν να έχει κοινωνία μαζί του. Πίστευε ότι θέλεις, λένε. Αλλά να έχεις κοινωνία μαζί μας. Και απαντάει ο Άγιος αυτά που διάβασε μόλις ο Πάτερ, ότι εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να έχουμε ορθόδοξη ομολογία μέσα μας και έξω μας βέβαια, αλλά πρέπει και να μην κοινωνούμε με αυτόν που δεν έχει ορθόδοξη ομολογία, γιατί την πίστη είναι εξομοσάμιν, λέει ο ίδιος ο Όσιος, δηλαδή όταν θα κοινωνήσει με ακατάκλητο αιρετικό, εξομοσάμιν την πίστη, δηλαδή αρνείσαι την πίστη. Μα εγώ είμαι ορθόδοξος. Ο Όσιος Μάξιμος ήταν ορθόδοξος. Παρά τα αυτά με καμία κυβέρνηση δεν δεχότανε και με τίποτα να κοινωνήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά, αυτό ήθελα να σας πω. Και λέει, δεν δύναμε να λυπήσω τον Θεό, αποσιωπώντας όσο ο Θεός πρόσταξε να λαλούμε και να ομολογούμε. Αυτά λέει και πια έχουμε και προσωπική ευθύνη απέναντι στον Θεό, όχι για την ψυχή μας και απέναντι στον Θεό τι κάνουμε εμείς. Δεν μπορώ να λυπήσω τον Θεό, είναι πια λυπώ το Θεό με αυτό που ζητάτε εσείς. Δεν είναι μόνο για μένα το Θεό, είναι η προσωπική σχέση μας με τον Θεό. Να κάνω μια μικρή υπενθύμηση, λέει ο Μέγας Αθανάσιος σε ένα πολύ ωραίο λόγο του Ιδίου. Δεν υπάρχει ειρήνη αν δεν είναι καρπός υγιενούς πίστεως. Λοιπόν, υπάρχει υγιής πίστης και τότε μπορεί να έχουμε ειρήνη. Και από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο που έχει ένα ωραίο λόγος του, ποια είναι η σχέση της Ορθοδόξου πίστεως με τις αρετές. Και γράφει ο Άγιος ότι οι αρετές, η ταπείνωση, η εξομολόγηση, η αθωρητική, η ελεημοσύνη, με ακρόρια την άνω, στην άνω κλίμακα την αγάπη, είναι η οδός. Έχουμε δηλαδή τις αρετές, είμαστε στην οδό. Ενώ η ορθόδοξος πίστης είναι ο αναγωγεύς, δηλαδή το μεταφορικό μέσο εις το Θεό. Σκεφτείτε σήμερα να καταργήσουμε την ορθόδοξη πίστη έχοντας κοινωνία με κακοδόξους και να κοιτάζουμε μόνο τα καλά έργα. Αυτό είναι ο ευσεβισμός. Μη μιλάτε για την πίστη, πίστευε ό,τι θέλεις, έχει κοινωνία εκκλησιαστική μαζί. Όποιος θέλει να ρωτήσει, να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Μία ερώτηση να κάνω πάνω σε αυτό. Υπάρχει πουθενά τεκμηριωμένο, γραμμένο, σαν απάντηση σε αυτούς που μας λένε γιατί βγήκατε στην αποτύχηση. Κάτι το αντίθετο από αυτό που οι πατέρες δίδαξαν για την αποτύχηση και για τον χωρισμό του σωστού, ας πούμε, από τη μόλυνση. Υπάρχει κάτι γραμμένο που να μπορούν να τεκμηριώσουν και αυτοί ότι. Κοιτάξτε, από τη δική τους πλευρά. Ορίστε τι λέει ο τάδε Άγιος. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτοί γράφουν, αλλά αυτά που γράφουν είναι ανυπόστατα. Δεν βασίζονται πάνω σε πατερικά κείμενα. Αυτό λέμε από τα πατερικά, τα παλιά κείμενα. Πατερικά κείμενα όχι. Αυτό που βασίζονται είναι, τα έχουμε πει, τα έχουμε κάνει σε ομιλίες, έχουμε μιλήσει σε ομιλίες που έχουμε κάνει και έχουμε πει ότι κάτι που λένε για να μας πείσουν, ας πούμε, ότι κάνουμε λάθος, είναι ότι πρέπει να υπακούμε στους επισκόπους. Ένα που λένε. Η επίσκοπη, ότι η επίσκοπη είναι η εκκλησία και πρέπει να κάνουμε υπακούμε στην εκκλησία. Αλλά όμως οι κανόνες της εκκλησίας και ιδιαίτερος ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου επί Μεγάλου Φωτίου, ο οποίος κωδικοποιεί όλη την διαχρονικά την παράδοση των Αγίων Πατέρων που διέκοπταν την κοινωνία με τους αιρετικούς, μας λέει ότι όταν ο επίσκοπος κηρύσσει αίρεση, λοιπόν, τότε γεμίζει κεφαλή, δηλαδή απροκάλυπτα στην εκκλησία την κηρύσσει ως την κυρίως θεολογική γραμμή της εκκλησίας αιρετικές δοξασίες και διδασκαλίες, τότε αυτό τον επίσκοπο δεν πρέπει να το θεωρούμε ότι είναι επίσκοπος εκκλησίας, αλλά είναι ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος και δεν πρέπει να κοινωνούμε μαζί του. Υπάρχει φυσικά ο 13ος και ο 14ος κανόνας της ίδιας συνόδου,
οι οποίοι οι κανόνες αυτές να είναι να μην διακόπτουμε και την κοινωνία με τον επίσκοπο, αν δεν, αλλά όχι για λόγους πίστεως, για λόγους δικαιοσύνης, για λόγους εκτός πίστεως. Οπότε είναι ανυπόστατο αυτό που λέμε. Αυτό βασίζεται στην επισκοποκεντρική θεώρηση, διδασκαλία, αίρεση, που ο επισκοποκεντρισμός ιδιαιτέρως αυτήν τη διδασκαλία την προβάλλει ο Μητροπολίτης Περγάμος της Γιούλας, έτσι, η οποία είναι πάνω σε αυτήν την επισκοποκεντρική θεώρηση της Εκκλησίας, προσπαθεί να βασίσει το πρωτείο του Πάπα, για να μπορέσουν έτσι να γίνει ομαλά η μετάβαση και η ένωση με τους παπικούς, και να πει ότι είναι λογικό να δεχόμαστε ένα πρώτο στην Εκκλησία και έχει και άλλα δογματικά λάθη μέσα, γιατί για να προσπαθήσει να το αποδείξει αυτό, δηλαδή ότι ο επίσκοπος είναι το κέντρο της Εκκλησίας και, ότι όχι ο Χριστός αλλά ο επίσκοπος, γι' αυτό και δεν έχουμε χριστοκεντρικότητα αλλά επίσκοποκεντρικότητα, πέφτει και σε άλλα σφάλματα δογματικά και βλασφημίες, όπως ότι ακόμα και στην Αγία Τριάδα υπάρχει ένας πρώτος, που είναι ο Πατέρας. Έτσι, αφού υπάρχει ένας πρώτος στην Αγία Τριάδα, πρέπει να υπάρχει και στην Εκκλησία ένας πρώτος, αφού η Αγία Τριάδα είναι εικόνα της Εκκλησίας. Άρα ο Πάπας είναι πρώτος. Λοιπόν, δηλαδή προσπαθούν με άτομους συλλογισμούς και αιρετικούς συλλογισμούς να προσπαθούν να αποδείξουν ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα, ότι πρέπει να υπάρχει ένας πρώτος και ότι πρέπει να κάνουμε υπακοήσεις στους επισκόπους. Αυτά όμως όλα δεν έχουν, όχι μόνο δεν έχουν καμία πατερική βάση, είναι εντελώς αντιπατερικά και αντίχριστα. Είναι σατανικά αυτά τα πράγματα. Δεν βλάζει με κομμουνιστή. Αλλά είναι τελείως λανθασμένο. Να πω κάτι σε αυτό που είπατε. Όχι, 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 μένα, πέστε. Μετά. Σε αυτό που είπατε για τον Ζησιούλα, δεν είναι απλά το πρόβλημά τους να αναδείξουν το πρωτείο αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή παλεύουν στη νέα παγκόσμια τάξη για το αν πρέπει οι αρχιερείς να έχουν θέση στην εξουσία, κάνουν ο αρχιερέας άρχη, λοιπόν, και είναι και ιερέας, και μπορεί ο ιερέας να άρχει κιόλας. Λοιπόν, να είναι και ιερεύς, αλλά και αρχηγός. Με ποια έννοια να άρχει? Αυτό το διακρίνει ότι αρχιερεύς, είτε αρχιερεύς πούμε, είτε ιεράρχης, διακρίνει δύο πράγματα. Την ιεροσύνη και την αρχή. Λοιπόν, και πρέπει να είναι πάντοτε στα πράγματα και στην ουσία αυτό που θέλουν να δείξουν είναι ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία που υποστηρίζει ότι είναι όλοι ίσοι, δεν μπορεί να είναι όλοι ίσοι. Ενώ οι δημοκράτες, οι άνθρωποι, οι απλοί σέβονται ο ένας τον άλλον ως ίσοι, λοιπόν, άσχετα με τις πονηριές που έχουν όλους δούλους, αυτοί προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι δεν είναι δυνατόν αυτός που θα άρχει να μην ιερεύσει. Στην ουσία στείλουν το πρωτείο του Αντιχρίστου. Κληρικαλισμός. Στείλουν το πρωτείο του Αντιχρίστου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μόνο ένας πολιτικός ηγέτης. Πρέπει να τον χρήσουν. Και ποια τον χρήσουν? Δύο πάπες. Σωστά. Δύο πάπες να χρήσουν τον ανώτερο. Όπως είχε πει και ο Άγιος Σωστός. Μας λείπει ένας δεύτερος πάπας. Όπως είχε πει και ο Άγιος Σωστός ο Πόποβιτς, ο οποίος εκινήθη στην αποτύχηση. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Ήταν αποτυχισμένος ο Άγιος Σωστός ο Πόποβιτς. Όταν εκειμένος. Λοιπόν, είχε πει ότι ο οικουμενισμός είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου. Μέσω το όχημα που θα έρθει ο Αντίχριστος είναι ο οικουμενισμός, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές στις ομιλίες μας ότι η παγκοσμιοποίηση κινείται σε τρεις άξονες. Είναι στον θρησκευτικό άξονα, στον πολιτικό άξονα και στον οικονομικό. Θέλουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια θρησκεία και μια παγκόσμια οικονομία, τα οποία όλα αυτά θα εξυπηρετούν τον Αντίχριστο, ο οποίος ο Αντίχριστος θα έρθει εδώ πέρα για να σκλαβώσει και για να πάρει τις ψυχές των ανθρώπων. Το πούμε έτσι λίγο απλά και εκευμένα, ας πούμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Πρώτα ότι ερώτησμή. Θα ήθελα να ξέρω. Ποια ήταν η επαρχή του οικουμενισμού? Ποια η αλλαγή του μερολογίου είναι καινοτομία? Η αρχή του οικουμενισμού είναι η εγκύφλιος του 1902-4 του Ιωακήμου του Τρίτου, όπου ως αναδεδράδες του χριστιανισμού ονομάζονται όλες οι παραφιάδες, έτσι οι αιρέσεις. Αυτό όμως δεν έμεινε εκεί μόνο, είχαμε συνέχεια έκτοτε, σταδιακά βέβαια τα βήματα γινόταν, θα λέγαμε, μεθοδικά, ύπουλα, και ο πολύς ο κόσμος δυστυχώς διατηρούσε αγνία. Τώρα, όσον αφορά το ημερολογιακό, αν θεωρείται ως καινοτομία, αυτό χρειάζεται καιρό, τι πάει.
Λοιπόν, βεβαίως και είναι καινοτομία το ημερολογιακό. Όχι, δεν μπορεί να ότι είναι καινοτομία το ημερολογιακό. Όχι. Ένα αφαίρετο. Θα σα πω. Αν και δεν είναι αυτό ακριβώς. Με βάση τους πατέρες της πρώτης οικουμενικής, με βάση τον Άγιο Άννη τον Χρυσόστομο, με βάση τον Άγιο Νικόδημο, οι πατέρες της Εκκλησίας δεν δίνανε μεγάλη σημασία στα ημερολόγια. Πρώτος, δεν τα δογματοποιούσαν και δεν θεωρούσαν την αλλαγή ημερολογίου και ανατομία. Θα απαντήσουμε. Mm. Λοιπόν, έχουμε να πούμε το εξής. Πού ήταν η καινοτομία, ήταν στο ημερολόγιο ή στο συνεορτασμό. Δηλαδή, έχουμε μια παράδοση κάποιων χρόνων, 2.000 χρόνων, στο να συνεορτάζει η Εκκλησία. Και αυτό αποτυπώθηκε μέσα στα μηνέα. Όταν έρχεται το μηνέο στις 1 Ιανουαρίου, επί παραδείγματι, και ορίζει ότι πρέπει να εορτάσουμε την εορτή του Μεγάλου Βασιλείου. Μπορεί κάποιος να διανοηθεί να τη γιορτάσει 2 Ιανουαρίου ή 3. Χωρίς να πάμε 13 μέρες. Αν και δεν θέλω να επιμείνω τώρα σε αυτό το θέμα, δεν είναι ακριβώς αυτό το θέμα μας. Γίνεται να τελειώσει, να τελειώσει. Λοιπόν, ναι, να το ολοκληρώσουμε αφού τέθηκε το θέμα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ο συνεορτασμός της Εκκλησίας. Δεν είναι τα ημερολόγια. Έτυχε να είναι αυτό το ημερολόγιο. Θα μπορούσε να ήταν κάποιο άλλο. Ο σκοπός και ο στόχος της αλλαγής του ημερολογίου, το οποίο ξεκίνησε από το 1920 με την εγκύκλιο, η οποία αυτή η εγκύκλιος του Δωροθέου Προύσης απεστάλλει σε όλες τις εκκλησίες εντός εισαγωγικών, τις αιρετικές παραφιάδες που ζητά την ένωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους αιρετικούς. Και εκεί, αν θυμάμαι καλά, είναι 17 θέσεις. Αν δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, το πρώτο θέμα ήταν η αλλαγή του ημερολογίου. Και του Πασχαλίου. Και του Πασχαλίου. Εδώ είναι μια διαφανία. Άλλο Πασχάλιο, άλλο ημερολόγιο. Αυτή άλλο είναι Πασχάλιο Ρουσχανός και άλλο ημερολόγιο. Και το 24 έγινε αλλαγή μόνο ημερολογίου. Προσέξτε, δεν μπόρεσα να το κάνω. Εμάς μας ενδιαφέρει ο βόλιος σκοπός ο οποίος έτσι επετεύχθη μέσω αυτής της κινήσεως. Δηλαδή, είχε ανάγκη η Εκκλησία να αλλάξει το ημερολόγιο σε εκείνη τη φάση ή υπήρχε λόγος να αλλάχθεί το ημερολόγιο. Αυτοί προφασίστηκαν ότι για επιστημονικούς λόγους, έτσι, επειδή δήθεν αυτό το ημερολόγιο είναι καλύτερο και έχει μια καλύτερευση, αλλά δεν είναι το θέμα. Έτσι, δεν είναι το θέμα των ημερών. Το θέμα, σας είπα, είναι να συνεορτάζει η Εκκλησία. Αυτό ο σκοπός τους ήταν να ασκήσουν την Εκκλησία στα δύο. Δηλαδή, σε ένα τμήμα που θα δεχθεί την διακοπή, και θα πω και κάτι ακόμα, και σε ένα τμήμα που δεν θα δεχθεί. Θα σας πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και να το προσέξετε, σας παρακαλώ. Εμένα με έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο Μελέτιος ο Μεταξάκης με τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο υπήρξαν μασόνοι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν κείμενα που το αποδεικνύουν αυτό. Αυτοί ήταν προτεργάτες της αλλαγής του ημερολογίου. Ο Φώτιος, ο Πάπας Αλεξανδρίας της τότε εποχής, και εκείνος μασόνος. Μισό λεπτό, γιατί το λέω αυτό. Οι ΜΕ αγωνίστηκαν σόνοι και καλά, παρότι υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις. Ιδιαίτερα ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος το εφάρμοσε μετά από το Πανορθόδοξο Συνέδριο του 1923. Λοιπόν, τι να πεις, μόνο Πανορθόδοξο δεν ήταν, δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε πολλά, είναι πάρα πολλά. Τι να πεις. Λοιπόν, προσέξτε τι θέλω να καταλήξω. Ο Φώτιος αντιδρά στο Χρυσόστομο Παπαδόπουλο και του λέει, όχι να μην το αλλάξουμε το ημερολόγιο. Κακώς το αλλάζει, είναι δογματικό θέμα. Δεν είναι δογματικό θέμα το ημερολογιακό. Κι όμως ο Φώτιος λέει είναι δογματικό θέμα. Πώς λέει, αδελφέ και συνιερεύ, λοιπόν, λες ότι δεν είναι δογματικό, αφού ο ίδιος λες. Υπακείμενο, όταν δεν δικά μου αυτά που σας λέω. Γιατί το κάνανε αυτό, προσέξτε τώρα, μασόνος ο ΜΕ, μασόνι δε. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα, τι κάνει μια ώστε κεραμίδια, αδελφή μου. Εγώ στηρίζω, γιατί το κάνανε αυτό, όμως θα απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Διαφορετική συμφωνία των Αγίων Πατέρων. Δεν απαντά. Ναι, Πάτερ, λίγο την. Συγγνώμη, για να το κλείσουμε. Δεν γίνεται. Εμείς, δεν ήρθαμε γι' αυτό Σάββα. Πάλι δεν θέλω. Έχουμε πει πολλές φορές για να το τελειώσουμε, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα.
Εμείς δεν μιλάμε για το ημερολόγιο γιατί δεν θεωρούμε ότι 13 μέρες είναι δογματική διαφορά. Και είναι δόγμα. Έτσι, αυτό έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δόγμα. Δεν είναι θέμα πίστεως. Έτσι. Άσχετα αν υπάρχουν τρεις πανορθόδοξοι σύνοδοι οι οποίοι καταδικάζουν και αναθεματίζουν αυτούς που ακολουθούν τον ημερολόγιο. Οπότε εμείς δεν είναι δικό μας αυτό που λέμε. Πώς? Αναθεματίζουν. Όχι καταδικάζουν. Αναθεματίζουν αυτούς που ακολουθούν τον ημερολόγιο. Εμείς δεν μιλάμε για αυτό το θέμα τώρα. Δεν το ανοίγουμε αυτό το θέμα γιατί είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα εμάς είναι να λάβει γνώση ο κόσμος το τι είναι ο οικουμενισμός, το τι έγινε στη σύνοδο του Κολυμβαρίου. Ότι πρέπει να αφυπνιστεί ο κόσμος. Αυτό. Πρέπει να αφυπνιστεί για να γίνει διακοπή μνημοσύνου, έτσι ώστε μέσα από τη διακοπή μνημοσύνου, είτε είναι από το παλαιό, δηλαδή εμείς που είμαστε αγιορείτες και ακολουθούμε το παλιό ημερολόγιο, είτε από το νέο, να μπορέσουμε να αντισταθούμε, ένα σώμα η Εκκλησία, έτσι, να μπορέσουμε να αντισταθούμε και να επανέλθουμε στην υγεία της Εκκλησίας, που είναι η Ορθοδοξία. Τώρα, αυτό που θα πρέπει μία σύνοδος Ορθόδοξη, όχι εμείς είμαστε απλοί μοναχοί που πρέπει να κάνουμε αυτό που να κάνουμε. Διακοπή μνημοσύνη, όπως και εσείς. Μία σύνοδος Ορθόδοξη, λοιπόν, σε κάποιον άλλο χρόνο, σε μελλοντικό χρόνο, θα πρέπει να καταδικάσει όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν στην σύνοδο της Κρήτης, να καταδικάσει τους αιρετικούς οικουμενιστές και θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος του ημερολογίου, έτσι ώστε όλοι οι Ορθόδοξοι να γιορτάσουν το ίδιο. Γιατί είπαμε ότι οι 13 μέρες, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα πω κάτι πολύ τολμηρό για να καταλάβετε ότι δεν αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρουν οι 13 μέρες. Αν μια Ορθόδοξη Σύνοδος, πανορθόδοξα, δογμάτιζε ορθώς και σωστά να ακολουθούσαμε το νέο, ας πούμε, εμείς δεν θα είχαμε αντίρρηση. Προσέξτε, για να πούμε ότι δεν μιλάμε για ημερολόγια αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το θέμα μας το ημερολόγιο. Και ότι 13 μέρες δεν είναι δογματική διαφορά. Αλλά θα συζητήσει αυτό το θέμα. Πολύ. Υπάρχει, αλλά προσέξτε να δείτε. Κάποια στιγμή εμείς είχαμε πει το εξής, για να κλείσουμε το θέμα. Ότι κανονικά θα έπρεπε να γυρίσουμε πριν το 24. Γιατί πριν το 24 δεν υπήρχε η αλλαγή ημερολογίου, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν υπήρχε ο διχασμός των Ορθοδόξων. Υπήρχε μία εκκλησία, δεν είχε εισέλθει ο οικουμενισμός στην εκκλησία και όλα ήταν καλύτερα, ήταν καλά. Αυτό πρέπει να γίνει, δηλαδή να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα και αυτούς τους χωρισμούς. Γι' αυτό να το αφήσουμε το ημερολόγιο και να κοιτάξουμε τους διακόμματος. Μια απλή ερώτηση. Εσύ προσωπικά απάντησέ μου. Ναι. Αναπάβεσαι που εσείς έχετε Χριστούγεννα και εμείς έχουμε το Αγίο Σπυρίδωνα, εμείς νηστεύουμε και εσείς τρώτε. Αναπάβεστε. Ναι, αναπάβετε δηλαδή ότι αυτός ο διχασμός, ο αιτιολογικός, εσείς... Θεωρείς την αλλαγή ημερολογίου. Όχι, σε ένα σου λέω, σε αναπάβει αυτή η ακαταστασία. Μια καταστασία. Σε αναπάβει σε αυτό το πράγμα. Απάντησέ μου. Λοιπόν, το αφήνουμε το θέμα αυτό. Δεν είναι το θέμα αυτό. Αφού το είπαμε αυτό το πράγμα, δεν είναι οι 13 μέρες, αδελφέ, το είπαμε, το εξηγήσαμε. Μην επιμένεις. Οι 13 μέρες δεν είναι δογματική διαφορά. Δεν είναι δόγμα οι 13 μέρες. Δεν υπάρχει. Και αναφέρει στο βιβλίο του, είναι καινοτομία. Αλλά γύρω ναι, είναι καινοτομία. Για ποιο λόγο είναι καινοτομία? Γιατί έγινε σχίσμα. Έγινε σχίσμα στην Εκκλησία. Φτάνει, πάτε, σταματήστε το σας πω. Δεν χρειάζεται το να αναφέρει αυτό στο βιβλίο, αλλά εμείς αναγιορίτες και το έχουμε εξηγήσει και δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Είναι ότι δεν μιλάνε για μερολόγια. Εσείς μιλάτε για μερολόγια. Όχι, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Έλα να συζητήσουμε μετά. Κάποια άλλη ερώτηση. Για το μολυσμό, ο Σάββα, δεν το κλείσαμε. Για την κοινωνία που λέγαμε. Ναι, το πούμε. Δεν υπάρχει ερώτηση. Τελείωσε αυτό, τελείωσε. Το μολυσμό. Εγώ θα πω και νομίζω ότι οι πατέρες θα συνεχίσουν τον λόγο, αλλά θα σας πω τι λέει ο Μέγας Βασίλειος στην ερμηνεία και μόνο σας το λήξω που είναι, στον προφήτη Ισαΐα. Λοιπόν, το λέω με απλά λόγια. Ο χριστιανός ο οποίος έχει κοινωνία εκκλησιαστική με ψευδοδιδασκάλους, με καταφρονητά της Ορθοδόξου πίστεως, μολύνεται,
δηλαδή, λέει ο Άγιος, σκοτίζεται και έρχεται στο καταθαρσίν της αμαρτίας, που σημαίνει να γίνεται ψεύτης, άδικος, διώκτης. Και κυρίως στο Άγιον Όρος το βλέπουμε αυτό, μετά το ψευδοσύνο του Πολυμπαρίου, στην Κρήτη, σε όλο το μεγαλείο. Αρχίσαμε από το χιλιαδάρι 5-6 μοναχούς, ένας από τους ζωγράφους, 4 κουτσουμουσιανούς, 10 πατέρες και ο γέροντας από εδώ, από τον Τίμιο Πρόδρομο, τους πέταξαν άλλο με χειροπέδες δίκινους σκουπιδιών έξω και συνεχίζουν μετά να ψευδόμεθα με μεγάλες υπογραφές ότι όποιος δεν μνημονεύει και δεν έχει κοινωνία με τον κάθε Βαρθολομαίο και με τον κάθε οικουμενιστή, δεν μολύνεται, δεν συμβαίνει τίποτα. Άλλα λένε Άγιοι Πατέρες και άλλα διδάσκουμε εμείς. Αν θέλει να συνεχίσει κάποιο άλλο. Ναι, να ρωτήσω κάτι εγώ. Αυτό είναι από το Μέγα Βασίλειο. Που λέτε σκοτίζονται, ναι. Οι ιερείς, παράδειγμα, σκοτίζονται. Αφού δεν είναι σωστοί, είναι σκοτισμένη η ψυχή. Κάποια στιγμή έχουν γνωρίσει και το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί αυτή τη χαρά τώρα που έχουν, κάποια στιγμή να σκοτίστηκε ο νους μέσα τους, να βλέπουν αυτή τη διαφορά και να πούνε, παράδειγμα, ότι θα ακολουθούμε το σκοτισμό. Θα πούνε το παλιό θα ακολουθήσουμε, που ήταν το Άγιο Πνεύμα. Έτσι θα πρέπει να πει. Ναι. Έτσι είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Ναι. Αλλά όταν είναι σκοτισμένος ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει. Ο διάβολος, πολλοί ρωτάνε, ο διάβολος δεν γνωρίζει ότι θα καταδικαστεί. Το γνωρίζει. Γιατί δεν αλλάζει, γιατί είναι σκοτισμένος. Δεν γνωρίζει την παντοδυναμία του Θεού. Δεν ήταν σε επαφή με τον Θεό. Δεν είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα. Αυτός που έπαιρνε τις εντολές και τις μετέδιδε τη γνώση στα υπόλοιπα αγγελικά τάγματα ήταν ο σφόρος. Πιο λαμπερός άγγελος. Γι' αυτό και ονομάζω το σφόρος. Δηλαδή και στερείται αυτή τη χαρά τώρα που είχε και αφήνει τον εαυτό του στο σκοτισμό. Ναι. Ναι, γιατί θα γύριζε νους. Το ίδιο παθαίνουν και οι αιρετικοί. Επειδή σκοτίζεται ο νους, λοιπόν, και όταν φύγει το φως, δεν μπορείς να δεις. Τι λέει μέσα στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε πριν από δύο εβδομάδες. Ο Χριστός λέει πήγε να κηρύξει, λέει, στη Γαλιλαία των Εθνών, καθότανε, λέει, άνθρωποι στο σκότος, καθότανε. Τι σημαίνει καθότανε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι το κάθουμε σημαίνει μια στατική κατάσταση που δεν κινείται τίποτε. Δηλαδή δεν μπορεί να κινηθείς προς το φως, κάθεσαι. Ο λαός ο καθήμενος σε σκότη και σκιά θανάτου είδε φως μέγα. Ο λαός, λέει, που καθότανε στο σκοτάδι. Το κάθομαι να δεν κυνιέμαι. Κάθομαι. Λοιπόν, έπρεπε να πάει ο Χριστός να τους ξυπνήσει. Γιατί δεν μπορούσε να κινηθεί ο άλλος. Ήταν καθήμενος στη σκιά και στο σκοτάδι. Το ίδιο έχουν πάθει και αυτοί. Κάθονται. Δεν κινιούνται. Άμα κινιέσαι, μπορείς να ξεφύγεις. Όταν κάθεσαι όμως, είναι μια στατική κατάσταση. Η οποία δεν σε βγάζει στο φως. Το ίδιο παθαίνουν και αυτοί. Είναι καθήμενοι εν σκιά θανάτου και δεν μπορούν να κινηθούν. Και όμως έτσι να οδηγούν λάθος τους ανθρώπους, δεν είναι έτσι τουλάχιστον για τους άλλους, αφού είναι σκοτισμένοι αυτοί, για τους άλλους παράδειγμα να τους αφήσουν στην ησυχία, να μην. Αυτό είναι προσωπικό θέμα. Αυτοί να περιμένουν μετά, ξέρω εγώ το θέμα. Ναι, αλλά θέλουν όπως ο διάβολος θέλει να παρασύρει. Έτσι ο διάβολος τι έκανε. Ο σφόρος δεν έπεσε μόνος του. Παρέσυρε το 1/3 των αγγέλων. Το οποίο δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό. Το 1/3 δηλαδή δεν παρέσυρε μόνο το δικό του τάγμα. Αρέσει και από άλλα τάγματα το 1/3 όλων σύνολο. Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και αυτοί. Γιατί όποιος σκοτίζεται δεν αρκεί μόνο στη δικιά του απώλεια. Θέλει να παρασύρει και άλλους μας. Και τώρα οι επίσκοποι αυτό κάνουν. Ναι. Να, παράδειγμα σε αυτό που είπατε, βλέπουμε τις εκκλησίες εδώ στην Τολεμαίδα. Λοιπόν, φέρνουν ομιλητές, οι οποίοι ενώ ήδη δεν κηρύττουν ότι η Κρήτη είναι ούτε καλή ούτε κακή, λοιπόν, αφήνουν άλλους. Λοιπόν, να λένε ότι η Κρήτη είναι Αγία. Αυτό δεν είναι είδος σκοτισμού. Όχι μόνο σκοτισμού. Δηλαδή δεν μιλάνε οι ίδιοι, αλλά το πείμε όλοι στο λαό. Είναι παρασύρει, παρασύρει στην απόλυτη. Είναι οι οποίοι είναι. Αυτό είναι έγκλημα. Δεν αναλύουν του όρου. Όχι μόνο δεν αναλύουν. Θα σα πω τι κάνουν στην Ρουμανία. Δεν ήταν καλοί και άγιοι στου Κρήτη, αλλά τίποτα από όσα προείπατε δεν ακούστηκαν εκεί. Να σα πω τι γίνεται και στι άλλε χώρε για να πάρετε μια ιδέα. Γιατί το ίδιο κάνουν και εδώ. Πηγαίνουν στις Μητροπόλεις. Το γνωρίζω γιατί ξέρω και για τα Χανιά, ξέρω και σε άλλες πόλεις που έχουν γνωστούς. Φέρνουν οι επίσκοποι ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την Σύνοδο της Κρήτης και τον Οικουμενισμό και λέει ακολουθάτε τους επισκόπους σας. Το ίδιο σας πληροφορώ κάνουν σε όλες τις χώρες. Προσφάτως, πριν από 2 εβδομάδες με πήραν τηλέφωνο από τη Ρουμανία και είχαν φέρει τον Ζαχαρία Ζαχάρο, ο οποίος είναι. Από το Έσεξ, ηγούμενος, αιρετικός, καραμπάμ αιρετικός, τον οποίο τον είχαν πάει στη Ρουμανία και έκανε
στα μοναστήρια της Μολδαβίας και στην Βόρεια Ρουμανία έκανε περιοδίες, παρακαλώ, για να χτυπήσει εμάς τους αγιορείτες ότι πηγαίνουμε και μεταφέρουμε ψεύδι, πλάνες και ότι είμαστε πλανεμένοι, χωρίς φυσικά να, όπως είπατε, να αποδεικνύει και να λέει. Δεν έλεγε τίποτε, κανένα επιχείρημα. Το μόνο επιχείρημά του είναι ότι δεν μπορούν να είναι αντίθετοι στην Εκκλησία και Εκκλησία και στους επισκόπους. Αυτά είναι τα μοναδικά επιχείρηματά τους. Γενικότητες, χωρίς να παίρνουν όλα τα τι συζητήθηκε, τι ψηφίστηκε. Και αν οι επίσκοποι... Αυτά δεν πληρώνονται. Αν οι επίσκοποι, παράδειγμα, όπως είναι τώρα παράδειγμα, λένε ελεύθερα, όμορφα την ευχή μέσα, δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μέσα. Αν λένε πώς είπατε... Την ευχή, παράδειγμα, έχουν καλλιεργήσει αυτό την ευχή. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα τους, παρόλο που είναι τώρα, ξέρω εγώ. Ρωτάνε τον Άγιο Αθανάσιο. Ναι. Πώς Άγιο Αθανάσιο εδώ κάποιοι ποιμένες που ενώ είναι αριανοί, το Άγιο Πνεύμα ενέργει μέσα τους και θαύματα κάνουν και προωρεάζει. Ναι. Πώς το εξηγείτε αυτό. Και τι τους απαντάει, επιλέξει. Σε αυτή τη ζωή, επειδή ενώ ως προς την πίστη είναι πεπλανημένοι, κάνουν καλές πράξεις, έχουν συμπόνια, ελεημοσύνες, αγαθοεργίες. Και ο Θεός λέει, τους πληρώνει σε αυτή τη ζωή και με το θάνατό τους θα τους πει δεν σας είναι χρεωστούμενο τίποτα. Και δεν σας αναγνωρίζω. Το ίδιο λέει και ο Μέγας, την ίδια ερώτηση στον Άγιο Παχώμιο. Και λέει μάλιστα, οι πεπλανημένοι με τη δύναμη του διαβόλου μπορεί να περπατάνε πάνω και σε ένα ποτάμι και να, με τη δύναμη του σατανά και να, γίνουν, να εξαπατήσουν κι άλλους ότι αυτό το οποίο πιστεύουν είναι σωστό, ενώ είναι πλάνη. Και ένα τελευταίο λέει ο Σουζωμενός, ότι είχαν οι Αριανοί την κάρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πήγαιναν άρρωστοι, πονεμένοι και παρακαλούσαν τον Άγιο κάτω, τους διάβαζαν ευχές οι ιερείς κτλ. Και έλεγαν: ορίστε, κάνουμε καλά. Ενεργεί χάρη του Θεού. Είναι δυνατόν εμείς να μην πιστεύουμε σωστά. Και όμως ήταν Αριανοί. Και έδειξε το θαύμα. Η χάρη δεν είναι πάντα κριτήριο με τον ποιμένο, ο οποίος δεν ορθοδομεί το λόγο της αληθείας και πρέπει να απομακρυνόμαστε. Μία είναι σαφής η διδασκαλία, δεν θέλει άλλη. Και οι παπικοί επικαλούνται τον Χριστό. Έτσι, ναι, αυτά και οι Προτεστάντες. Κοιτάξτε, τον Άγιο σημαίνει τον νέο Θεολόγο. Υπάρχει κανένας που να μην τον παραδέχεται για Άγιο. Τον Άγιο σημαίνει τον νέο Θεολόγο. Όλοι στα μοναστήρια για τον Άγιο σημαίνει τον νέο Θεολόγο. Οι πάντες έτσι. Μεγαλύτερο δυνητικό και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ξέρετε, ο Άγιο όμω σημαίνει τον νέο Θεολόγο. Δεν μιλούσε μόνο περί ευχή και για το άκτιστο το μιλούσε και για θέματα πίστεως, ξεκάθαρα. Και όταν, έγινε το, όταν έκανε το πνευματικό πλοίο τον Ασένιο, ηγούμενο, το έδωσε δύο συμβουλές. Πρώτα, να κηρύσει την Ορθοδοξία και ποτέ να μην δέχεται την αίρεση. Και πάνω σε αυτό, περί αιρέσεως, λέει το εξής, μας δίνει τα κριτήρια πώς πρέπει να δεχόμαστε τον κάθε πνευματικό άνθρωπο, τον κάθε ιερέα, τον κάθε ηγούμενο, τον κάθε, ας το πούμε, επίσκοπο. Πρέπει να κρίνουμε τα φρονήματά, όχι να τα δεχόμαστε έτσι, χωρίς κριτήριο. Και τα λέει ο ίδιος, λέει, πρέπει να κοιτάμε, λέει, πιστεύει πνευματικών και πάντα άνθρωπο, λέει, πιστεύει πνευματικών εαυτών είναι λέγοντα. Κάθε άνθρωπο ο οποίος πιστεύει και λέει ότι είναι πνευματικός άνθρωπος, να το εξετάζουμε από το βίο και των πράξεων αφού πρώτερον βεβαιωμένος. Να είμαστε βέβαιοι από τον βίο και τις πράξεις του πρώτα. Και μάλιστα εν τες του Κυρίου και των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων διδασκαλίες, συνάδωση λόγοι αυτού και πράξεις. Και μάλιστα λέει, προχωράει συγκεκριμένα, εάν λέει οι πράξεις του συνάδουν με την διδασκαλία του Κυρίου, των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων της διδασκαλίας. Εάν συνάδουν, συμφωνούν οι πράξεις και τα λόγια του. Λοιπόν, και μετά προσδέχεστε και ακούει τους λόγους αυτού ως λόγους Χριστού. Μετά να δεχόμαστε τους λόγους αυτού ως λόγους Χριστού. Αφού πρώτα κρίνουμε όλα αυτά και είμαστε βέβαιοι ότι αυτός και ζει και διδάσει σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, μετά να τον εμπιστευόμαστε. Και προχωράει πιο περισσότερο ακόμα. Και λέει, ιδεούν, εάν όμως, λέει, εάν λοιπόν, αλλοί όμως και νεκρούς ανιστά, εάν όμως αυτός, παρόλα αυτά, έχει μεγάλη φήμη ότι είναι πνευματικός, και νεκρούς ανιστά, ανασταίνει νεκρούς, καν μύρια άλλα θαύματα επιδείκνεται, ως δαίμονας αυτόν αποστρέφεστε και μισθεί. Να τον αποστρέψει ως δαίμονα και να τον μισθείτε αυτόν. Και αν ακόμα νεκρούς ανασταίνει. Και άλλα θαύματα κάνει. Και μάλιστα όταν ουθετούμενο μη καταδεχόμενο ορώ μετατιθένε το ίδιο φρόνημα. Και μάλιστα όταν εμείς τον ουθετούμενο τον πάτερ,
κάνει λάθο αν τα πει. Δεν στηρίζονται πουθενά. Αυτό επιμένει, θα μου πει σε μένα που εγώ είμαι και κάνω τόσα πράγματα, θα μου πει σε μένα, θα μου κάνει το δάσκαλο και επιμένετε στο φρόνημά του αυτό. Δεν μετατίθεται από το ίδιο φρόνημα, αλλά έτσι εμένοντα την πεπλανημένη γνώση παραμένει και επιμένει στην πεπλανημένη γνώση του και εις ουρανούς ιόμενον είναι το πολίτευμα ιόμενον. Νομίζω ότι έχει το πολίτευμά του στους ουρανούς, λέει, και τη διαβογή επάνω στους ουρανούς. Να μην το δεχόμαστε καθόλου αυτό. Λοιπόν, οπότε πού είναι όλοι αυτοί δηλαδή. Άγιο Σημείο δεν τα λέμε εμείς αυτά. Και πιο πρώτα ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Πιο πρώτα το λέει Απόστολος Παύλος. Ο οποίος λέει, και το, αυτό είναι σημαία και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Θεοδόρου του Στοδίτου και του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου και του Αγίου Βασιλείου. Ειδικά, ιδιαίτερος ο Άγιος Βασίλειος το χρησιμοποίησε αυτό το χωρίο. Που τι λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, αν λέει, καν άγγελος εξ ουρανού να έρχεται, λέει, δηλαδή άγγελος από τον ουρανό να κατέβει κάτω, κάτω και να σας διδάξει κάτι από το οποίο δεν σας έχουμε πει εμείς οι Άγιοι Πατέρες ή οι Σύνοδοι, να είναι ανάθεμα. Όλοι οι πατέρες, ναι, κυρίως. Δηλαδή, τι περισσότερο θέλουμε από αυτό το πράγμα. Τώρα δεν κατεβαίνει άγγελος. Ο Απόστολος Παύλος υπερβαλλόντος λέει για τον άγγελο, για να μας πει ότι όχι ένας άνθρωπος απλώς, ένας επίσκοπος, ένας μοναχός, ένας άγγελος εξ ουρανού, να σας λέει κάτι, να είναι ανάθεμα. Οπότε όταν ένας άνθρωπος ψηλός, επίσκοπος, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι ιερέας, είτε είναι μοναχός, σας πει κάτι αντιορθόδοξο, να είναι μακριά. Μακριά. Εμείς αν ερχόμαστε τώρα και σας λέγαμε ότι το Κοράνιο είναι άγιο και καλό, ότι οι Προτεστάντες είναι εκκλησία, έχουν μυστήρια όπως και οι Παπικοί και ότι πρέπει να γίνουμε, θα μας δεχόσασταν. Φυσικά όχι. Σήμερα όμως, προσέξτε, εσείς δεν θα σας δεχτείτε. Τον Βαρθολομαίο όμως, έτσι, τον Βαρθολομαίο που το λέει αυτά τα πράγματα, γιατί τον δέχονται. Εμάς δεν θα μας δεχόσαστε. Και αυτοί. Οι επίσκοποι που τον δέχονται, για εμάς όχι. Τον Βαρθολομαίο γιατί τον δέχονται. Σήμερα θα ήταν γεμάτη εδώ η αίθουσα, άμα λέγαμε. Ναι, ναι. Στην δικιά μας ενορία, ο Πάτερ, παράδειγμα, λέει δεν κοινωνάω αιρετικούς. Το τονίζει. Δεν ξέρει τι πάει να πει αιρετικός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει μεσάνυχτα το τι σημαίνει κοινωνία, το τι σημαίνει αιρετικός. Αιρετικός δεν είναι μόνο αυτός που είναι καταδικασμένος. Δεν κάνει ένα αιρετικό ο ιερέας της συνορίας. Αιρετικός, ναι, έχουμε δύο ειδών, ας το πούμε, αιρετικούς, το πούμε έτσι λίγο χοντρά. Έτσι, πάτε, Ευγενία, συνέχισα, μην μιλάμε εγώ. Λοιπόν, αιρετικούς για την πατερική παράδοση δεν είναι μόνο κατακεντρημένος, είναι και ο κατάκριτος. Τα παραδείγματα είναι πάμπορα. Και οι διακοπές γινόταν από ακατακρίτους αιρετικούς. Απόδειξη αυτός τούτος ο 15ος Ιερός Κανόν της Πρωτοδευτέρας, η οποία έχει τύχει κανονικής αναγνώρισης. Περιέχεται μέσα στο πιδάλιο, δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε. Αν αφισβητούμε τώρα και Ιερούς Κανόνες, τότε πλέον θα μιλάμε για Ορθοδοξία. Άρα, αιρετικός, προσέξτε, χαρακτηρίζεται από το φρόνημά του. Όν το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους της κοινωνίας προσήκη φεύγει. Αυτό είναι θέση του όλων των πατέρων. Το έχει διατυπώσει ο Μέγας Αθανάσιος, πολλοί πατέρες το καταχωρούν στο Μεγάλο Βασίλειο και θα πει «Ον το φρόνημα, αυτόν τον οποίον το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτος της κοινωνίας προσήκη θέλει. Πρέπει από αυτούς να φύγουν την κοινωνία». Υπάρχει το δυνητικότητα, πες το προσήκη, τι σημαίνει προσήκη. Πρέπει να φύγουν. Και αυτό που πρέπει να γίνει, που πρέπει να κάνετε. Είναι εντολή δηλαδή, το προσήκη είναι εντολή, προσήκη φεύγει. Πρέπει να φεύγουν τους αιρετικούς, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία. Δεν είναι το, δεν σε ρωτάνε αν θέλεις το κάνεις ή δεν το κάνεις. Πού είναι η δυνητικότητα που υπερμαχούν τόσοι σήμερα. Εδώ γεννάται και κάτι προσήκη. Ακόμα. Προσήκη. Ότι εδώ δεν, το θέμα μας δεν είναι πλέον μόνο εάν τελεί μυστήρια ο ιερεύς. Είναι το τι φρόνημα έχει. Και γιατί όμως οι πατέρες επιμένουν σε αυτό το θέμα, εδώ τώρα αυτό που θέτω είναι πολύ κεντρικό το σημείο. Γιατί οι πατέρες επιμένουν να μην έχουμε κοινωνία με αυτούς που δεν έχουν το ίδιο φρόνημα, που δεν έχουν ορθόδοξο φρόνημα. Κακόδοξο. Όλοι οι πατέρες λένε ότι εάν κοινωνούμε εν γνώση με άνθρωπο ο οποίος φρονεί αιρετικά, που τελεί μυστήριο, έχετε υπόψη, είναι τελεί μυστήριο. Λοιπόν, τι κάνουμε, κοινωνούμε κι εμείς στην ασέβειά του.
Αυτό να φέρω δύο-τρία παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, το ένα προκύπτει από τα πρακτικά της Πέμπτης Οικουμενικής. Η Πέμπτη Οικουμενική, λοιπόν, της θέτει ένα έγγραφο ο Ιουστινιανός και της λέγει, σαν εντολή, πρέπει να διακόψετε το όνομα του Πάπα Βιγιλίου, ήταν ο τότε Πάπας, ο οποίος ήταν εν ενεργεία ιερεύς. Ρώμης. Ρώμης, ναι. Λοιπόν, γιατί αποδέχτηκε την αίρεση του Νεστοριανισμού και ζητά από τη Σύνοδο να διακόψουν το μνημόσυνο και εξηγεί εκεί γιατί. Γιατί να το διακόψετε, να το διακόψετε για να μην γίνουμε μέτοχοι της κακοδοξίας του, του Νεστοριανισμού, γιατί είχε αποδεχθεί την αίρεση του Νεστοριανισμού. Και το αποδέχεται αυτό η Σύνοδος και διακόπτει το μνημόσυνο του Πάπα Βιγιλίου. Αυτό είναι καταχωρημένο στα πρακτικά, θα βγει και ένα βιβλίο που θα το φέρει στην επιφάνεια, γιατί αυτό πραγματικά δεν ακούγεται όσο πρέπει. Δηλαδή, το επαναλαμβάνω γιατί είναι, νομίζω είναι πολύ βαρισίμαντο, ότι η Οικουμενική Σύνοδος αποδέχεται αυτό που μόλις είπαμε. Την κοινωνία του Ορθοδόξου στην ασέβεια του εν ενεργεία ιερέως. Προσέξτε, του εν ενεργεία ιερέως, γιατί πολλοί λένε γιατί να μην κοινωνήσω αφού τελεί μυστήρια. Γιατί να μην πάω να κοινωνήσω. Και εμείς ρωτούμε, τελεί μυστήρια, ναι, όταν πάει κάποιος ανεξομολόγητος με θανάσιμο αμάρτημα, σκότωσε, βίασε, ό,τι ήθελε έκανε και πήγε και κοινώνησε. Κοινωνεί σώμα και ένα Χριστού, αγιάζεται. Όχι, ποιος θα πει ότι αγιάζεται αυτός που πάει αμετανόητος να κοινωνήσει. Λοιπόν, το ίδιο σημαίνει και εδώ. Και έχουμε πολλές, έχουμε Μέγα Βασίλειο. Έχουμε τους Αγιορείτες Πατέρες Επιβέπου. Άλλο θεργά η Ορθόδοξος Εκκλησία. Την επί των αδύτων αναφορά τελεία συγκοινωνία ανεδέξα το τούτο. Άλλο θεργά, δηλαδή εξ αρχής, ναι, εξ αρχής, αυτό εννοεί. Άλλο θεργά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Το όνομα του αρχιερέως, την αναφορά του αρχιερέως, τελεία συγκοινωνία είναι δέξα το κοινό, δηλαδή συγκοινωνούμε τελείως. Ο δε Ιωάννης Δαμασκηνός λέει κάτι πολύ φοβερό, εδώ είναι και ο πυρήνας όπως είπα στην αρχή, ότι θέλετε να στο διαβάσει αυτό το χωρίο, είναι δύο παραγράφους, ή να το πούμε απ' έξω. Θα σας κουράσω να το διαβάσω. Όχι, διαβάστε το, να το ακούσουμε αυτό το σύνομο. Να το διαβάσω. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Και θα πω πριν, μέχρι να το βρω, θα σας πω το εξής, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι συνοπτικός θεολόγος. Τι σημαίνει συνοπτικός? Έχει συνοψίσει όλη την θεολογία των πατέρων. Δηλαδή αυτό που θα διαβάσουμε τώρα δεν είναι δική του θέση, είναι θέση των πατέρων, είναι θέση της Εκκλησίας. Ακούστε πώς θα συμπεριλαμβάνεται και στο βιβλίο που θα βγει. Η συνάφεια εδώ επιβάλλει να προσκομίσουν ένα σημαντικότατο απόσπασμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, συνοπτικού θεολόγου της Εκκλησίας μας, εκτιμένου όπου αναφέρεται εισαγωγικά. Αυτό που σας διαβάζω είναι του ιδίου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Μετάληψης δε λέγεται, δι' αυτής γάρ του Ιησού Θεότητος μεταλαμβάνομαι. Κατανοητό νομίζω, έτσι δεν υπάρχει κάποια δυσκολία. Κοινωνία δε λέγεται και εστίν αληθώς, δια το κοινωνίν μας, δια αυτής το Χριστό, και μετέχειν αυτού της αρκώστε και της θεότητος. Κοινωνίν δε και ενούστε αλλήλεις δια αυτής. Ενωνόμαστε μεταξύ μας και με το Χριστό δια της κοινωνίας. Τον αχράντο μυστήριο, είναι γνωστό αυτό, από τι είναι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Κοινωνώντας τα άχραντα μυστήρια, ενωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι πολύ ξεκάθαρο το κείμενο. Επιγάρ εξ ενός άρτου μεταλαμβάνομαι, οι πάντες εν σώμα Χριστού και εν αίμα και αλλήλων μέλη γινόμεθα σύσσωμοι Χριστού χρηματίζοντες. Αυτό που είπαμε. Σύσσωμοι Χριστού εξ ενός γαράρτου, επίγαρ εξ ενός άρτου μεταλαμβάνομαι, από έναν Άγιο άρτο μεταλαμβάνομαι, οι πάντες εν σώμα Χριστού, όλοι μας είμαστε ένα σώμα Χριστού και εν αίμα και αλλήλων μέλη γινόμεθα. Γινόμαστε μέλη μεταξύ μας. Αυτό είναι πολύ κεντρικό το σημείο, θα το δούμε παρακάτω γιατί. Σύσσωμοι Χριστού χρηματίζοντες. Είμαστε ένα σώμα μεταξύ μας και με το Χριστό. Σκεφτείτε μια πυραμίδα, έτσι εικονικά κάπως, δεν είναι βέβαια η Εκκλησία αυτό το πράγμα, αλλά εικονικά για να γίνει πιο κατανοητό, μια που στη βάση είμαστε όλοι εμείς και διά της κοινωνίας των αχράντων μυστηρίων ενωνόμαστε με τον Κύριο που βρίσκεται στην κορυφή και όσο προχωράμε προς την ένωση, τόσο ενωνόμαστε και μεταξύ μας. Εντάξει, Κύπρος. Κύπρος, ναι.
Και συνεχίζει ο Άγιος. Πάση δυνάμει τίνην φυλαξόμεθα, μη λαμβάνει μετάληψην αιρετικών, μη την διδώνε. Πάση δυνάμει τίνην φυλαξόμεθα. Επειδή είπε αυτά, είναι αμέσως το επόμενο, επόμενη παράγραφος. Βάσει αυτών που είπε, γιατί αποτελούμε ένα σώμα, γιατί με διά της κοινωνίας των αχράντων μυστηρίων κοινωνούμε μεταξύ μας και με τον Χριστό. Λοιπόν, πάση δυνάμει τίνην φυλαξόμεθα. Με όλες μας τις δυνάμεις λοιπόν να φυλαχθούμε. Από τι να φυλαχθούμε, μη λαμβάνει μετάληψη αιρετικών, μήτε διδώνε. Ούτε να λαμβάνουμε μετάληψη αιρετικών, μήτε διδώνε. Μη δότε γάρ τα Άγια της Κυσίν ο Κύριος Πυσί, μη δε ρίτετε τους Μαργαρίτες ημών έμπροστε εν των θύρων, ή να μη μέτοχοι, θα το εξηγήσουμε παρακάτω, ή να μη μέτοχοι της κακαδοξίας και της αυτών γενόμεθα κατακρίσεως. Η γαρ πάντως ένωση εστί προς Χριστόν και προς αλλήλους, πάντως και πάση τη συμμεταλαμβάνουση μη κατά προαίρεση νεμούμεθα. Εκ προαιρέσεως γάρ η ένωση αυτή γίνεται, ου χωρίς της ημών γνώμης. Πάντες γάρ εν σώμα εσμέ, ότι εκ του ενός άρτου μεταλαμβάνουμε, καθώς πισήν ο Θείος Απόστολος. Κλείνουν εδώ τα εισαγωγικά και έχουμε τα σχόλια του βιβλίου. Ο ιερός Δαμασκηνός μας διδάσκει, ότι διά της μεταλήψεως των αχράντων του Χριστού μυστηρίων, ενωνόμεθα με τον Κύριο και μεταξύ μας. Αυτό που είπαμε προηγούμενα. Οι πάντες εν σώμα Χριστού και εν αίμα και αλλήλων μέλη γινόμεθα, σύσσωμοι Χριστού χρηματίζοντες. Και ακριβώς δι' αυτόν τον λόγο, πάση δυνάμει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, με όλες μας τις δυνάμεις να φυλαχθούμε. Μη λαμβάνει μετάληψη αιρετικών. Να μην λαμβάνουμε μετάληψη αιρετικών. Τι λαμβάνουν μετάληψη? Οι μη κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Από πού λαμβάνουν? Υπάρχει πιθανότητα να μεταλάβουν από κατακεκριμένο κληρικό ή εκτός εκκλησίας αιρετικό? Όχι. Προφανέστατα όχι. Θα πας να κοινωνήσει κάποιος από μη κληρικό, από καθημερινό κληρικό, θα ξέρει ότι καθημερινό θα πάει να κοινωνήσει, όχι. Έτσι. Άρα μην λαμβάνετε μετάληψη αιρετικών, ερμηνεύεται να μην μεταλάβουν οι πιστοί από ακαθαιρέτους αιρετικούς κληρικούς. Μήτε διδώνε. Ποιοι μεταδίδουν τη θεία κοινωνία? Οι ορθόδοξοι κληρικοί. Υπάρχει πιθανότητα να μεταδώσουν οι κατακεκριμένοι, συγγνώμη, να μεταδώσουν σε και κατακεκριμένο λαϊκό ή αβάπτιστο? Υπάρχει περίπτωση ιερεύς να πάει να κοινωνήσει αβάπτιστο, μη χριστιανό ή κατακεκριμένο, θα ξέρει ότι είναι καταδικασμένο και θα πάει να τον κοινωνήσει, θα ξέρει εν γνώση ότι θα πάει να τον κοινωνήσει? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Όχι βέβαια. Σίγουρα όχι. Άρα το μήτε διδώνε ερμηνεύεται να μην μεταδώσουν οι ορθόδοξοι κληρικοί σε ακατακρίτους αιρετικούς μη κληρικούς. Γιατί όμως δεν πρέπει ούτε να μεταδώσουν ούτε να μεταλάβουν από ακατακρίτους αιρετικούς οι ορθόδοξοι και μάλιστα πάση δυνάμει? Την απάντηση μας τη δίνει ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ. Ή να μη μέτοχοι της κακοδοξίας και της αυτών γενόμεθα κατακρίσεως. Οι Ορθόδοξοι μετέχουν στην κακοδοξία και στην κατάκριση αυτού που μεταδίδεις ή μεταλαμβάνεις. Ανάλογα, αν είναι ιερεύς, μεταδίδεις σε λαϊκό. Αν είναι λαϊκός, μεταλαμβάνει από ακατάκριτο αιρετικό κληρικό. Δια να μην μετέχουν της κακοδοξίας και τα Ορθόδοξα μέλη και ως εκ τούτου και στην κατάκρισή του. Άρα και εδώ έχουμε ενισχύ την αρχή των συγκοινωνούν των δοχείων. Η κακοδοξία μεταδίδεται διά της μεταλήψεως από το ένα μέλος στο άλλο, θέλει δε θέλει Ορθόδοξος. Είναι έτσι, μήπως είναι λάθος το συμπέρασμα? Ή να μην μέτοχοι της κακοδοξίας και της αυτών γινόμεθα κατακρίσεως. Ορίστε. Πάνω σε αυτό, επειδή άθελά μου λίγο καιρό και συνεχίζω να υποστηρίζω ότι η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία Αγιασμού και επειδή ο Κύριος είναι ενωμένος ασυγχύτως με εμάς, και εμείς όταν κρατούμε την ορθή διδασκαλία και τυχόν έρχει κάποιος, είτε και δεν ξέρουμε, και έχει κοινωνία αυτών των δογμάτων και έρχεται να κοινωνήσει και δεν το τσεκάρουμε. Γιατί έχουμε κοινωνήσει και ανθρώπους που είναι αβάπτιστοι, δεν είναι ψέματα. Το απαντάκι. Λοιπόν, ναι. Δηλαδή εκεί πέρα νομίζω ότι είναι ο αγιασμός. Δεν μπορούμε δηλαδή ότι έχουμε ανάγκη να είναι ένας Μάξιμος, να είναι ένας για να μπορέσει να αγιάσει και αυτούς που δεν γεννήθηκαν ακόμα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο μολυσμός αυτός πρέπει και είναι σωστό να μπει στην ακρίβειά του, έτσι ώστε να βοηθήσει με την ελευθερία μας να καταλάβουμε ποιο είναι το συμφέρον μας όταν θέλουμε να ενωθούμε με έναν Χριστό αναμάρτητο, λοιπόν, κοινωνία, με ανθρώπους οι οποίοι πράγματι έχουν αυτήν την καλή διδασκαλία του Χριστού και ότι πόσο ανάγκη το να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους και να ενωθούμε μαζί τους. Να μην εισάγουμε την έννοια ότι καταστρέφονται τα πάντα όταν κάποιοι άνθρωποι για κάποιους λόγους κοινωνούν κάποιους οι οποίοι δεν είναι της αυτής ή δεν ξέρουν ποιοι είναι, να μην θεωρήσουμε την πτώση αυτόματη, αλλά απλά και να τους ελέγξουμε και να τους πούμε ότι
Απλά να μην τους καταδικάσουμε. Το απαντάει το κείμενο αυτό που λέτε. Αυτό σημαίνει όμως. Συγγνώμη για τη βιασύνη. Συγγνώμη, πατέρα. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, κατά την δική σου άποψη, έτσι εγώ το κατάλαβα. Ότι θα τους ελέγξουμε μεν, αλλά συνηθίζουμε μεν. Όχι, αυτό είναι δικό σου. Το αν θα συνεχίζει να συνεχίζει. Δεν έχει νόημα. Θα το ξεκαθαρίσουμε, αλλά να ολοκληρώσει ο πατέρ και θα το ξεκαθαρίσουμε. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Κοιτάξτε, με ένα απόσπασμα βέβαια δεν μπορεί να γίνει κατανοητό τι ακριβώς, έτσι, θέλει να υπάρχει πλήρη και σφαιρική γνώση όλων, τουλάχιστον των περισσότερων κειμένων, για να διασωθεί το κονσένσου. Σας είπα προηγούμενα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζεται και δικαίως συνοπτικός θεολόγος. Τι σημαίνει συνοπτικός, σας το είπα προηγούμενα, σημαίνει ότι έχει συνοψίσει την θεολογία των πατέρων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανήκει και αυτό. Βέβαια, διευκρινίζει τι εννοεί. Έτσι, δεν πρέπει να κοινωνήσουμε κλπ. Για να μην μετέχουμε στην κακοδοξία. Και λέει παρακάτω. Απόλυτα σύμφωνο και με τους αγιορείτες πατέρες και με τα πρακτικά της Πέμπτης. Και εδώ η μετάδοση δεν θεωρείται ως μετάδοση αυτόματης καθαίρεσης, αλλά ως μετάδοση κακοδοξίας και κατακρίσεως. Να ο λόγος που πρέπει να προσέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις να μην κοινωνούμε από ακατακρίτους αιρετικούς. Σε τελική ανάλυση συμμετέχουν στο σχίσμα του αιρετικού και χωρίζονται από το Θεό και Ορθόδοξη. Αυτό είναι κατανοητό. Και καλά, εδώ είπαμε κάτι ακόμα ότι ονομάζεται ο συνεπτικός θεολόγος, αυτό ήδη σας το έχω πει. Το μη λαμβάνει μετάληψη αιρετικών ακριβώς για τους λόγους που είπε παραπάνω, βρίσκει εφαρμογή στα πρακτικά της Πέμπτης. Μάλλον ο Άγιος ακολουθεί την Πέμπτη εισαγωγικά. Διότι τότε μόνο ελπίζει έκαστος θα λάβει άφεση αμαρτιών αν αξιωθεί της κοινωνίας των Αγίων Μυστηρίων από ιερείς οι οποίοι λατρεύουν τον Θεό Ορθοδόξος. Αυτό είναι χωρίο των πρακτικών της Πέμπτης Οικουμενικής και το αποδέχεται η Πέμπτη αυτό. Το ξαναδιαβάζω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω το έχετε ξανακούσει αυτό. Το έχετε ξανακούσει αυτό, το διαβάζουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, το ξαναδιαβάσω τότε εισαγωγικά. Διότι τότε μόνο ελπίζει έκαστος ότι θα λάβει άφεση αμαρτιών αν αξιωθεί της κοινωνίας των Αγίων Μυστηρίων από ιερείς οι οποίοι λατρεύουν τον Θεό Ορθοδόξος. Δηλαδή δεν λαμβάνω άφεση αμαρτιών άμα κοινωνήσω από ιερέα ο οποίος δεν λατρεύει τον Θεό Ορθοδόξος. Το ίδιο λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δεν το λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το ίδιο είπαν και οι Αγιώτες Πατέρες με την μόνη διαφορά ότι μιλάνε για διαμνημόνευση. Και μιλάνε για διαμνημόνευση. Έτσι. Λοιπόν. Από ιερείς που λατρεύουν τον Θεό Ορθοδόξος. Και το μήτε διδώνε βρίσκει εφαρμογή στην αμέσως επόμενη μαρτυρία του Μεγάλου Βασιλείου. Το λέει και ο Μέγας Βασίλειος είναι στο επόμενη μαρτυρία, δεν το περιέχω εδώ, είναι στο θα περιέχεται στο βιβλίο. Μάλλον και εδώ ο Ιερός Δαμασκηνός ακολουθεί το μεγάλο φωστήρα της Κεσαρίας αποδεικνύοντας ότι πράγματι είναι ο συνοπτικός θεολόγος και ότι αυτά αποτελούν θέση της Εκκλησίας. Και κατωτέρω, ερχόμαστε τώρα σε αυτό που είπατε αγαπητέ. Και κατωτέρω στο κείμενο επιφέρει ο Άγιος εκ προαιρέσεως γάρη ένωσης αυτή γίνεται χωρίς ου χωρίς της ημών γνώμης. Δια να θέλει κανείς προϋποτίθεται ότι γνωρίζει, άρα εισαγάγει και την γνώση. Δηλαδή αυτά ισχύουν για τους εν γνώση κοινωνώντας. Το ίδιο λέει και θα λένε και στο συνοδικό της Ορθοδοξίας. Αυτό περιέχεται στα πρακτικά. Δηλαδή, η ίδια η Εβδόμη το αποδέχθηκε αυτό. Και το συμπεριλαμβάνουμε στο συνοδικό της Ορθοδοξίας που λέει τους κοινωνούντας, τους εγνώσει, μου διαφεύγει τώρα λίγο, τους εγνώσει, τους εγνώσει, μία ανάπτυξη. Όχι, όχι, δεν το λέει έτσι. Συγγνώμη, τώρα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, πάντως αναθεματίζει τους εγνώσει. Να θυματίσετε, το έχω στο βιβλίο, τώρα μου διαφεύγει. Συγχωρέστε με, δεν τα θυμάμαι τώρα. Και εξού και ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκες. Αυτό λοιπόν, αυτό που πολλοί λένε κάποιοι, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, λένε κάποιοι ότι αφού ο Βαρθολομαίος ή ο Θεόκλητος ή όλοι αυτοί, ας πούμε, ναι, μεν κηρύσουν ερετικά, αλλά δεν είναι καθυρημένοι, οπότε μπορούμε να τους μνημονεύουμε, ότι μπορούμε να έχουμε κοινωνία. Λοιπόν, έτσι λένε κάποιοι. Δεν έχουν καθαιρεθεί, έχουν μυστήρια. Σε αυτό έχουν δίκιο, ότι δεν έχουν καθαιρεθεί και έχουν μυστήρια. Όμως, ο κανόνας, ιδιαιτέρως ο 15ος που είπαμε ότι συνοψίζει την πατερική παράδοση, τι λέει? Λέει να κόβουμε κοινωνία από αιρετικούς οι οποίοι έχουν περάσει από σύνοδο. Ή να κόβουμε κοινωνία από αυτούς που δεν έχουν περάσει από σύνοδο. Πρόσωρο δίκης καταδίκης λέει, διακόπτουμε την κοινωνία. Για ποιο λόγο τη διακόπτει την κοινωνία? Διότι αυτός που διακόπτει την κοινωνία
Ναι, μεν είναι επίσκοπος γιατί κηρύσσει και έχει το επισκοπικό αξίωμα και είναι κατά πάντα επίσκοπος, όμως γιατί τον ονομάζει ψευδεπίσκοπο? Γιατί δεν είναι επίσκοπος εν τη πράξη. Δηλαδή κηρύσσει αιρετικά, δεν οδηγεί το ποιμνιό του εις νομάς σωτηρίας, δηλαδή προς την σωτηρία, και είναι αιρετικός χωρίς να έχει ακόμα καταδικαστεί. Είναι αιρετικός όμως. Mm. Και θα κριθεί ως αιρετικός. Δηλαδή, αν κοιμηθεί εκείνη τη στιγμή, αν κοιμηθεί τώρα ο Βαρθολομαίος, αν πεθάνει, δεν θα κριθεί από τον Θεό ως Ορθόδοξος, αλλά ως αιρετικός. Και αυτό κάνει σχίσμα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν οι κανόνες αυτοί μιλάνε για τους αιρετικούς οι οποίοι είναι ακατάκριτοι, όπως είπε ο Πατρεπίνος, δηλαδή που δεν έχουν περάσει από σύνοδο. Είναι ξεκάθαρα τα κείμενα. Είναι ξεκάθαρα τα κείμενα. Με αυτούς λοιπόν είναι πολλά. Δεν πρέπει να έχουμε κοινωνία. Όλος ο εκκλησιαστικός αγώνας λοιπόν που κάνουμε και που πρέπει να γίνεται και που γίνονταν και από τον Άγιο Μάξιμο και από όλους τους Αγίους, η καρδιά του αγώνος είναι η κοινωνία. Λοιπόν, όπως λέμε, πες μου ποιος είναι ο φίλος σου, να σου πω ποιος είσαι. Το ίδιο συμβαίνει και στην εκκλησιαστική κοινωνία. Φτάσαμε στο πιο ουσιαστικό σημείο, νομίζω. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι τώρα κοινωνούν με αυτούς τους οικουμενιστές που λένε, που ξέρουν κηρύσουν, αγιάζονται από τα μυστήρια. Εδώ είναι. Για τους εγγνώσεις και τους εγγνώσεις. Αυτό που μας ασφαλίζει εμάς είναι να μην συμμετέχουμε εμείς παντελώς. Έτσι, αυτό μας ασφαλίζει. Εμείς τώρα που λέμε, ας πούμε, δεν έχουν μυστήρια, λέμε, γιατί δεν είναι καθιερημένοι, όπως είπαμε. Αλλά αυτοί, να σας πω ένα παράδειγμα. Όλοι, να σας απαντήσω, συγγνώμη, να μην μου φύγει. Γιατί εμείς είμαστε λίγο ελαφρύς. Λοιπόν, για κάποιους λόγους προσωπικούς μπήκα μέσα στην Τελεμαϊδα σε μια οργάνωση προτεσταντών. Λοιπόν, για να ακούσω τι λένε, τι κάνουν, τον Αντάλλο. Θύμωσα, μπήκα μέσα. Λοιπόν, κόντεψα να πεθάνω. Όταν με έπιασε μια ζαλάδα, δεν ήξερα πώς να βγω, χτυπούσα δεξιά και αριστερά στους τοίχους, εμετώ, το αμάξι ήταν 15 μέτρα, δεν μπόρεσα να φτάσω και έκανα μια εβδομάδα να συνέβη. Αυτοί που ήταν μέσα ήταν όλο χαρά. Ήταν όλο χαρά. Μπου, στις προσφύγεις ήταν άλλο. Εγώ κόντεψα να πεθάνω. Αυτό ακριβώς το έπαιδε και κάποιος. Αφού τα πιστεύουν αυτοί, χαίρονται και αγάλλονται. Ναι, θα βλέπουν τον Αντίχριστο και θα λένε ο Θεός μου. Αυτό όμως ακριβώς που εσύ ένιωσες, αυτό να φοβόμαστε. Το περιέγραψε κάποιος που πήγε όχι σε προτεστάτες, σε ναό οικουμενιστό. Έτσι. Κατάλαβες. Σε ναό οικουμενιστό. Απλά εγώ το είπα. Έκανε μετό δηλαδή. Γιατί έχει κάνει την αποτύχηση και τώρα επειδή έχει βγει από το σκοτάδι, στο οποίο προηγουμένως ήμασταν όλοι. Αλλά δεν το καταλαβαίνανε. Όταν βγεις από ένα σκοτεινό δωμάτιο, τότε καταλαβαίνεις πού βρισκόσουνα. Όταν πας στο φως, βλέπεις το σκοτάδι στο οποίο ήσουνα. Οπότε εδώ πέρα τώρα είναι η ουσία ότι αυτοί που κοινωνούν λοιπόν τα μυστήρια των οικουμενιστών, που δεν είναι καταδικασμένοι και έχουν μυστήρια έγκυρα, αγιάζονται. Εδώ είναι το ουσιαστικό θέμα. Για αυτούς, για μας δεν είναι πρόβλημα, γιατί εμείς δεν κοινωνούμε με αυτούς. Δεν έχουν πρόβλημα εμείς αν είναι έγκυρα ή άκυρα τα μυστήρια στην ουσία. Για μας δεν είναι μέσα από το θέμα αυτό. Το θέμα πρέπει να απασχολεί αυτούς που έχουν κοινωνία με τους οικουμενιστές, αν κοινωνούν έγκυρα ή άκυρα μυστήρια. Εφού εγώ έκανα την αποτύχησή μου και δεν κοινωνώ, και δεν απασχολεί το θέμα τι κοινωνεί αυτό το σώμα Χριστού ή δεν κοινωνεί. Αυτό απασχολεί αυτό που θα πάει εκεί να κοινωνήσει. Πάνω σε αυτό να ρωτήσω κάτι. Καταλάβατε. Άρα είναι τεχνικό το πρόβλημα και σου μας το βάλαν σε εμάς. Γιατί ο απλός κόσμος που πάει και κοινωνεί σε αυτές τις εκκλησίες και στους ιερείς λένε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει αυτός και τι κάνει. Εγώ πιστεύω στο Θεό και πάω για την ψυχή μου και κοινωνώ, ας πούμε, με ήσυχη τη συνείδησή μου. Αυτός τι επιπτώσεις θέλει. Αυτό λένε. Προσέξτε, άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Αυτός που το λέει ξέρει και όλα τα δικασίρια, ξέρει και τι γίνεται στη δουλειά του, ξέρει μόνο και τα πάντα. Μόνο για τη θρησκεία δεν ξέρει. Λοιπόν, για την πίστη μας, γιατί εμείς δεν έχουμε θρησκεία, εμείς έχουμε την αποκεκαλυμένη αλήθεια. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι πίστης. Είναι αποκεκαλυμένη αλήθεια και μοναδική σώζουσα πίστη. Όλοι ξέρουν τα πάντα με το Google και με όλα αυτά τα πράγματα, με το Ιντερνετ και όλα αυτά. Δεν πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε και τα της πίστεώς μας. Μας απαλλάσσει το ότι δεν γνωρίζουμε. Όχι, δεν μας απαλλάσσει. Δεν θέλουμε να γνωρίζουμε. Δεν μας απαλλάσσει γιατί κανονικά πρέπει να ήμασταν ήδη κατηχημένοι. Δεν είμαστε και πρέπει, όπως έλεγε και ο Μακαριστός ο Μητυλιναίος, ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλιναίος, ότι η κατήχηση δεν σταματάει μετά το βάπτισμα. Συνεχίζεται σε όλη τη ζωή. Γι' αυτό και έλεγε ένα πολύ ωραίο πράγμα στις ομιλίες του, ότι γιατί ονομαζόμαστε μαθητές. Γιατί ο μαθητής είναι πάντοτε. Μαθαίνει. Είναι μαθητής πάντοτε. Μαθητής του Χριστού. Λοιπόν,
Και από εκεί θα καταλάβουμε ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, αλλά έχουμε αγάπη που πάει πάντα με την αλήθεια. Αληθεύουμε την αγάπη και αγαπάμε την αλήθεια. Λοιπόν, εμείς είμαστε μαθητές, οπότε μαθαίνουμε πάντοτε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα δεν μετάξει, σταματάμε τώρα και ότι γίναμε διδάσκαλοι. Όχι, είμαστε μαθητές του Χριστού. Άρα, έχουμε... μια ερώτηση ακόμα, συγγνώμη. Να πω κάτι ακόμα για να τελειώσω. Οπότε, προσέξτε, αυτός που κοινωνάει στους ναούς των Οικουμενιστών, κοινωνάει σχήμα και κατάκριμα. Όπως κάποιος, δηλαδή δεν είναι ότι όποιο